devotion. Παιχνίδι. Παίζει παντού και πάντα. Παίζει να είναι αυτό που σου δίνει φωνή. Παίζει και να σου την παίρνει. Παίζει να σε κάνει μοναδικό. Ή ένα με όλους. Παίζει στο απόλυτο γήπεδο. Ή παίζει στο απόλυτο τίποτα. Παίζει να σημαίνει τόσα πολλά και μας χωράει όλους. Και όταν παίζεις την Big Win, με κορυφαίο app, ενισχυμένες αποδόσεις και τριπλή προσφορά γνωριμίας, παίζει πάντα σε άλλο επίπεδο. Big Win. Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο. Και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Sportal EuroLeague Show. Μία στροφή πριν από το φινάλε της regular season. Και πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη στο Μόναχο, κόντρα στην Bayern Μονάχου, με 85-72. Και λέμε μια πολύ μεγάλη νίκη, διότι αγκαλιάζει τη δεύτερη θέση, την κρατά στα χέρια του, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την Άλμπα Βερολίνου στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κώστα Σωτηρίου, μια αναμέτρηση που την ήθελε πολύ ο Παναθηναϊκός. Ειδικά το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι κάθε αγώνα που έδωσε τον αντιμετώπισε ως τελικό. Με 3.500 κόσμο στο πλευρό του στο Μόναχο, είχε μια ξεχωριστή εξέδρα, σαν έπαιζε σε μια μικρή έδρα εκεί στη γωνία που ήταν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, παρόντος και του Προέδρου του Παναθηναϊκού εκεί. Τεράστιο παιχνίδι, τεράστια νίκη, 82-75 τελικό σκορ, 4-4. 75-82. Ναι, εντάξει, το είπα λίγο. Τι είπαμε. 82-75. Α, το είπα εγώ 85-72 πριν, δεν πειράζει. Όχι, το είπα εγώ ανάποδα. Θέλουμε λίγο τσεχλιτσά και τα λοιπά. Όπα, περίμενε, μισό λεπτό. Παίρνουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να πάρουμε φρεσκαδά. Κάθε βράδυ μαζί μας μέχρι το φινάλε της EuroLeague στο Βερολίνο είναι η Big Win, που είναι ο επίσημος χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague. Θα είναι μαζί μας σε όλη αυτή την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων. Με την ευχή βεβαίων όλων μας να βρίσκονται και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι κάνει μια εξαιρετική πορεία φέτος σε σχέση κιόλας. Ουσιαστικά κλειδώνει δεύτερη θέση. Το πιο σημαντικό. Είναι στην τριπλή με Μονακό και Μπαρσελόνα, 22 νίκες με τη σημερινή. Επιβεβαίωνει το Γιαννακόπουλος που είχε πει: εγώ θέλω 5-5, ήδη 4-4 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Οπότε πάει για ένα παιχνίδι θεωρητικά εύκολο. Και μπορεί να το κάνει και πρακτικά εύκολο με την Άλμπα τελευταία αγωνιστική στο ΟΑΚΑ. Επομένως, πάει για το 5-5 που τον οδηγεί στο πλεονέκτημα. Ξέρεις, και που τον το φοβερό είναι. Πιο κοντά στο Βερολίνο. Το φοβερό είναι ότι αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στη 17η θέση της regular season και αυτή τη στιγμή βρίσκεται αγκαλιά με τη δεύτερη, δείχνει σε τι κατάσταση. Μιλάμε για τρελό ασανσέρ. Είναι απίστευτο. Απίστευτο. Και πριν ξεκινήσουμε την. Είναι απίστευτη επιτυχία. Μισό. Τσάκο, είσαι έτοιμος? Πιάσε, γιατί δεν ξεκινάμε αλλιώς την εκπομπή. Δεν την ξεκινάμε. Θα είμαστε έτοιμοι. Φάει, τι θα φας τσίχλα. Δεν θα φάω τσίχλα στην εκπομπή. Απαγορεύεται ρητά και διαροπάλου. Άρα λοιπόν τη μακρά διάρκεια εκπομπή στην Ευρωλίγκα θα την κάνω εγώ, έτσι. Την έχω δοκιμάσει. Εσύ θα αποχωρήσει νωρίς. Την έχω δοκιμάσει αυτή τη τσίχλα, να ξέρει, είναι τρομερή. Long lasting flavor από τη Trident, η οποία είναι και αυτή μαζί μα. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγα στον οδοντίατρο σήμερα. Το έχω σε δύο γεύσει, έτσι. Για φέρε να φάγω μία που δεν έχω πρόβλημα να μιλάω με τη τσίχλα. Δεν είναι και πολύ επαγγελματικό από αυτό που θα κάνω, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Και είναι, για το δώσες, μου έδωσε και το πράσινο, την πράσινη άσπρη. Άστε για το διάλειμμα. Χαιά. Λοιπόν, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να συνδεθούμε με Λιθουανία και έναν άνθρωπο αγαπημένο σε όλους μας, που αγαπά τον μπάσκετ και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο coach Βόβορας είναι μαζί μας στο EuroLeague Show. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου, coach. Καλησπέρα και από μένα στην όμορφη παρέα. Τι γίνεται, Χριστίνα, ελπίζω να απολαμβάνεις την καινούργια ζωή, να έχεις χρόνο να την απολαμβάνεις. Όταν δεν έχει EuroLeague, την απολαμβάνω στο έπακρο, coach. Ευτυχώς, πάνε όλα καλά, περνάμε πολύ όμορφα, γνωριζόμαστε με τη μικρή. Όταν δεν έχει EuroLeague, κοιμόμαστε παρέα. Τώρα που έχει EuroLeague, τη βρίσκω κοιμισμένη. Τα έχουμε περάσει όλοι, coach, και εσύ ως προπονητής και εμείς ως δημοσιογράφοι. Όταν γεννιέται ένα μωρό, αλλάζει η ζωή σου, εξυπακούεται. Και κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα σας πω και μια ιστορία που αφορά τον Παναθηναϊκό και αφορά γεννητούρια παικτών. Ωραία. Μια φοβερή σύμπτωση με παίκτες που είχαν την ευτυχία να γεννήσουν οι σύζυγοι τους μωράκια και έκαναν να βάλουν τρίποντο ίσα με τρία παιχνίδια.
Αυτό είχε γίνει πολύ παλιά. Θα σας το πω με λεπτομέρειες και με ονόματα. Ωραία. Και με διευθύνσεις. Coach, πώς σε βρίσκουμε, πώς είσαι, πώς περνάς και βεβαίως θα μας κάνεις και το πρώτο σχόλιο για αυτή τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού από άποψη κρισιμότητας του παιχνιδιού, το λέμε, όχι από άποψη δυναμικότητας των ομάδων. Κρισιμότητας και το πώς το διαχειρίστηκε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Καταρχήν ήταν μια τεράστια νίκη, γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, αλλά θεωρητικά με αδιάφορες ομάδες ίσως αυτά τα μάτς κρύπτουν τις περισσότερες παγίδες. Και ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά του και έκανε τεράστιες νίκες. Αυτό το 5 στα 5 δεν ήταν τόσο εύκολο και ίσως είναι η μοναδική ομάδα, όχι ίσως, είναι η μοναδική ομάδα εξάδας που θα μπορέσει να τερματίσει με 5 στα 5, που αυτό θα του δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Η δεύτερη θέση θα παίξει με αβαντάζ μέσα στο ΆΚΑ, που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει το ΆΚΑ, και είναι ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στο στόχο του Final Four πλέον. Εάν σου ζητούσα να πεις ότι ο πιο σημαντικός παίκτης στην αποψινή αναμέτρηση ήταν ο, θα έλεγες, γιατί εδώ πέρα είδαμε πολλούς πρωταγωνιστές σε πολλά διαφορετικά σημεία του αγώνα. Και είδαμε και ένα διαφορετικό άταμαν. Δηλαδή, από το ξεκίνημα διεύρυνε το rotation, δεν έπαιξε με τη γνωστή εξάδα, δηλαδή σωστά, με Γκραντς, Λούκα, Νάν και Γκριγκόνης και Μίτογλου Λεσόρ. Έριξε Ιωάννη, έριξε Χουάντσο. Έριξε Ιωάννη και του βγήκε πάρα πολύ στη δεύτερη περίοδο, διότι ήταν αυτοί που πέτυχαν και συνολικά περισσότερους πόντους από τους βασικούς παίκτες. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, στη δεύτερη περίοδο οι 24 πόντοι προήλθαν από τους 40, προήλθαν από παίκτες από τον πάγκο. Τι θα έλεγες όμως τον coach, για το MVP ή το... Όχι, δεν θα έλεγα για MVP. Θα ήθελα να μου πει ποιος ξεχώρισε και αν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε κάποιον σε αυτή την αναμέτρηση. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, και θα είναι ωραίο να το δούμε, είναι ίσως το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού στη EuroLeague που δεν υπάρχει παίκτη πάνω από 30 λεπτά. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδική αγωνιστική στη regular season φέτος. Λοιπόν, έχεις, θα σου πω. Μισό λεπτάκι. 29 και 14 ο Νάν το περισσότερο. Ναι, έχεις απόλυτο όλοι δίκιο. Άλλοι... Κανένας παίκτης πάνω από 30 λεπτά. Και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Το περίμενες, coach, ότι θα γίνει σήμερα αυτό. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είναι τελικός για τον Παναθηναίκο. Κοίτα, σίγουρα βοήθησε ότι μπήκε ο Ιωάννης στο πρώτο rotation γρήγορα στη θέση του Γκριγκόνης και ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο με 8 πόντους. Μπήκε ο Έρναν Γκόμεθ που ήταν ξεκάθαρη η στόχευση του Παναθηναϊκού να χτυπήσει πολύ στο 4 γιατί είχε αδυναμία η Μπάγκερ. Και με το που βγήκε ο Ντίνος και μπήκε ο Έναν Γκόμεθ, ήταν και αυτός εξαιρετικός. Άρα βοήθησε πάρα πολύ ότι οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο ήταν πολύ ζεστοί, ήταν πολύ έτοιμοι να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Και με την τρίτο φάουλ του Λεζόρ, τα αναγκάστηκε ο Παναθηναϊκός να πάει σε περισσότερο χρόνο με τον Αντετοκούμπο ή τον Ντίνο στο 5. Αλλά αυτό του βγήκε. Είδαμε στο τέλος έπαιξε εξαιρετική άμυνα ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ξαναεπαναλαμβάνω, ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Η Μπάγερν χωρίς άγχος. Είδαμε εκεί που πέρασε ο Παναθηναϊκός, επέστρεψε ξανά, ξαναεπέστρεφε. Αλλά το καθαρό μυαλό του Σλούκα θεωρώ ότι στο τέλος ήταν αυτό που έδωσε τις λύσεις στον Έρναν Γκόμεθ στο τρίποντο, στις ασίστ. Είχε τρομερό διάβασμα και έδωσε αυτή την απόφαση που χρειάζεται σε τέτοιου είδους μάτς. Και σήμερα πήρε και rebound ο Λούκας. Είχε και 6 rebound, όχι μόνο 7 assist. Όχι μόνο rebound, όχι μόνο assist. Άμυνα καταπληκτική. 12 πόντους σε 21 λεπτά. Μπορεί να μην είχε πολύ καλά ποσοστά στα δίποντα. Είχε 1 στα 4, είχε 2 στα 4 τρίποντα. 4 στις 4 βολές. Είχε 7 assist. 6 συνολικά rebound που είπε. Σούπερ, σούπερ. Και όποτε αγωνίζεται, νομίζω είναι γεγονός. Δεν μπορεί κανείς να. Ναι. Στα μεγάλα μάτς, όταν μπορεί να μην του βγαίνει μάτς στην επίθεση, αλλά να δούμε τον τρόπο που έπαιξε στην άμυνα. Και ήταν, μπορώ να πούμε, ήταν ο οδηγός του Παναθηναϊκού. Αυτό που λέμε τα rebound, οι assist. Τα μάτς που έχει κάνει τα 5 τελευταία ο Λούκας, θεωρώ έχει είναι. Έχει βελτιώσει πολύ την άμυνα του κότσου Λούκας. Δηλαδή, τα εκεί τελευταία που μάτς είναι εξαιρετικό. Ήταν ο αδύναμος κρίκος και ο στόχος των αντιπάλων, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια. Τον στόχευαν οι αντίπαλοι. Τώρα τελευταία δείχνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και στο αμυντικό κομμάτι. Εντάξει, είχε τραυματισμούς που σίγουρα πολλές φορές δεν αφήνει να παίχνει να βρει ρυθμό. Αλλά ο Λούκας ένας παίχτης πάρα πολύ εμπειρος, που όπως είδαμε και πέρυσι στα μεγάλα μάτς ήταν εκεί, έκανε τεράστιες εμφανίσεις και πέρυσι με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα μάτς και όλη τη χρονιά ετοιμάζονται για αυτούς τους τελικούς. Και ο Παναθηναϊκός
Το γνώριζαν όλοι ότι μετά την ήττα στον Ολυμπιακό, εάν θέλαν να είχαν το πλεονέκτημα, είχε μπροστά του 5 τελικούς. Και στα 4 μάτς με 3 εκτός έδρας έκανε πολύ σημαντικές νίκες. Και ο οδηγός ήταν, νομίζω, οι μεγάλες προσωπικότητες που έχει, κυρίως με τον Σούργα και τον Αν. Και βλέπουμε ότι σε κάθε παιχνίδι ξεχωρίζουν διαφορετικοί παίχτες. Υπάρχουν οι σταθερές αξίες, όπως είναι και ο Σλούκας και ο Ναν, γιατί και σήμερα ο Ναν πάλι πρώτο σκόρερ αναδείχθηκε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σταθούμε και λίγο, όχι και λίγο, πολύ μάλλον, στην εμφάνιση του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος νομίζω έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Και ίσως φάνηκε σήμερα και Κώστα ότι ο λόγος που πήγε στον Παναθηναϊκό Ερνάν Γκόμεθ, γιατί εντάξει, μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι. Σήμερα έπαιξε καλά. Έπαιξε καλά και αν από εδώ και στο εξής, που είναι και τα πιο σημαντικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δούμε αυτό που είδαμε σήμερα, νομίζω ότι δικαιολογεί πάρα πολλές αποφάσεις. Και δηλαδή, αυτή είναι η πολυτέλεια του Παναθηναϊκού, ότι έχει δύο παίχτες όπως ο Μίτογλου που έχει κάνει εξαιρετική όλη σεζόν. Σήμερα έκανε ένα βήμα μπροστά ο Ερνάν Γκόμεθ. Ο Ντίνος έκανε ένα βήμα πίσω. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες και την πολυτέλεια να έχεις ένα τέτοιο ρόστερ, ο παίχτης που θα βρεθεί στη μέρα του είναι ο παίχτης που θα κάνει το βήμα μπροστά. Περίμενες ότι ο Βιλντόσα θα δυσκολευόταν τόσο πολύ να δέσει με την ομάδα του Παναθηναϊκού? Δηλαδή σήμερα 5 λεπτά, έβαλε ένα λέει απαριστερό, έχασε ένα τρίποντο. Δεν είναι ο Βιλντόσα που έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Πού το αποδίδεις? Είναι ένας παίχτης που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τους τραυματισμούς. Στο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού που είχε το χρόνο, ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει τις ευρωπίες τους. Ήρθε μετά ο Ναν, που ένας παίχτης που από την πρώτη μέρα έδειξε ότι θα έχει ηγετικό ρόλο. Οι τραυματισμοί του τον άφησαν πάρα πάρα πολύ πίσω. Και όταν ο Παναθηναϊκός έχει βρει τις ευρωπίες με τον Γκραν, που είναι ο παίχτης που δένει, ίσως δεν είναι ο καλύτερος παίχτης, αλλά μπορώ να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι από τους πιο πολύτιμους παίχτες, από τους παίχτες που είναι πολύ σημαντικοί για τη χημεία της ομάδας. Είναι δύσκολο μετά για οποιονδήποτε προπονητή, όταν ένας παίχτης έρχεται από τραυματισμό, να διαταράξει τη χημεία της ομάδας και να τον βάλει μέσα σε τόσο κρίσιμα μάτς. Μάλιστα. Άρα περιορίζεται και ο ρόλος του. Για το φαινόμενο Ναν, τι έχεις να πεις? Σήμερα μου έκανε τρομερή εντύπωση, ήταν εξαιρετικός, δεν εκβίασε σχεδόν καμία προσπάθεια σε ένα τόσο σημαντικό μάτς που δεν ξεκίνησε τόσο καλά το πρώτο ημίχρονο. Είδαμε ότι είχε την υπομονή να περιμένει. Νιώθω ότι έχουν πολύ καλή χημεία με τον Σλούκα κατά διάρκεια του μάτς. Ο Σλούκας τον έψαξε, βρήκε πολύ καλές φάσεις να του δημιουργήσει σκορ και είχε μια ηρεμία που κατά τη γνώμη μου σε αυτά τα μάτς, τώρα, ιδιαίτερα στα μάτς που έρχονται τώρα στα play-off, ή στο Final Four με το καλό να φτάσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση μεταξύ Σλούκα και Νάνο, που ένας μπορεί να διαβάσει εξαιρετικά το παιχνίδι, ο άλλος είναι χαρισματικό σκορ και αυτός ο συνδυασμός θα είναι ένας συνδυασμός που θα βάλει πολύ μεγάλες δυσκολίες σε οποιαδήποτε ομάδα. Και πάλι μεγάλο καλάθι σήμερα, έτσι. Ναι. Πάλι δηλαδή το κρίσιμο το καλάθι όταν η μπάλα καίει, την παίρνει στα χέρια του και όπως πολύ σωστά είπε Σκότς, όντως δεν εκβιάζει πλέον προσπάθειες όσο το έκανε στην αρχή. Ήθελε να μάθει και λίγο την Ευρώπη. Δηλαδή. Και να μάθει, εντάξει, τώρα είναι και ο Σλούκας ο οποίος είναι δίπλα. Νομίζω αυτό είναι. Ότι έχει και ο Σλούκας τεράστια ηρεμία. Γιατί έχει εδώ ένα παίχτη. Τσακώνεται με τον Baldwin το ποιος είναι ο καλύτερος επιθετικός στην Ευρώπη. Το είδες, το διάβασες νομίζω. Τα ξέρεις, Κώστα, μου είναι παιχνίδια του NBA. Στο NBA ζούνε από αυτές τις ιστορίες. Ζούνε από αυτές τις ιστορίες. Είναι κάτι που είναι μέρος του παιχνιδιού. Εσύ καλύτερο επιθετικός στην Ευρωλίγκα, ποιον θεωρείς? Τη φετινή σεζόν. Ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να παραβλέψουμε τι κάνει ο Μάικ Τζέιμς. Πραγματικά. Και εγώ προς τα εκεί πηγαίνω. Εσύ, Χριστίνα. Μάικ Τζέιμς, Ναν. Εντάξει, εγώ το θέλω. Λάρκιν. Έχει παιχταράδες η Ευρωλίγκα. Έχει, ναι, εντάξει, αλλά εγώ θα προτιμήσω το εγχώριο προϊόν σε εισαγωγικά. Ενώ ναι. Από παίκτη δικό μας. Okay. Τον ελληνικό μα. Είδες, Χριστίνα. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν πάντα πώς τελειώνει η σειρά στο play-off, που αυτά τα μάτς είναι ουσιαστικά που δείχνουν το χαρακτήρα ενός παίχτη, πώς θα μπορέσει να οδηγήσει ο Μάικ τη Μονακό, ο Ναν, ο Σλούκας, ο Παναθηναϊκό, όλοι αυτοί οι παίχτες σε αυτές τις σειρές που είναι μεγάλες σειρές, δύσκολες σειρές,
θα μπορέσουμε να βγάλουμε, αν θέλουμε, να πούμε τη μικρή λεπτομέρεια, ποιο είναι ο παίχτης, ο χαρισματικός κόρη της φετινής σεζόν. Γιώργο, συνέχισε. Δεδομένου ότι έχεις ζήσει τον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια και ως πρώτος προπονητής, αλλά και ως assistant, και έχεις ζήσει και σειρές play-off. Ο Παναθηναϊκός με μία ακόμα νίκη βγαίνει δεύτερος. Περιμένει την 7η, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η Μακάμπη, αλλά συμμετέχει στο play-in tournament με το 7, 8, 9, 10 και το γνωστό σύστημα. Ο Παναθηναϊκός, έχοντας το ΆΚΑ ως όπλο, τι θα πρέπει να προσέξει στη σειρά των play-off για να φτάσει στο πολυπόθητο Final Four από το μακρινό πλέον 2012? Νομίζω ότι πρέπει να προσέξει και έχει την εμπειρία ο κότς Αταμάν, ένας προπονητής που έχει φάει με τα κουτάλια τέτοια παιχνίδια, ότι πρέπει να δουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν μπορεί να δεις μία σειρά στη συνολική εικόνα. Κάθε παιχνίδι θα είναι τελείως διαφορετικό. Μπορώ να θυμηθώ το πρώτο μάτς με τη Ρεάλ που είχαμε κερδίσει 30 πόντους και στο δεύτερο μάτς ήταν ένας τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και το coach αλλά και τους παίχτες που έχουν παίξει τέτοια παιχνίδια που θα πρέπει να δουν όχι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, είναι κάτι που το λένε όλοι οι προπονητές, αλλά ίσως κάθε κατοχή ξεχωριστά. Περνάει κοντή μνήμη, κοντή μνήμη από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο, παιχνίδι σε παιχνίδι, εάν θέλεις να κάνεις τρεις νίκες. Γιώργο, ποιο ήταν το λάθος τότε με τη Ρεάλ? Κοιτάξτε, μιλάμε για μια ομάδα που έπαιξε εξωπραγματικό μπάσκετ. Αυτό το ξέρουμε. Ποιο ήταν το λάθος σας? Το λάθος, μετά το παιχνίδι μπορεί να πεις πάρα πολλά πράγματα. Πιστέψαμε πάρα πολύ. Όλοι πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε και τη δεύτερη φορά τη Real, ίσως όχι με 30 πόντους, αλλά ότι υπήρχε μεγάλη πίστη που ίσως ο φόβος σε αυτά τα παιχνίδια σε κάνει να είσαι πιο σκληρός. Αυτό ήταν το λάθος σας, Γιώργο. Και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και κατηδίαν. Ότι πιστέψατε ότι μπορείτε να κερδίσετε τη Ρεάλ ξανά με 30 πόντους. Και αυτό νομίζω το λάθος το χρόνο το τσάβι. Κοίταξε, διαφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι όποιος έχει ζήσει το ΆΚΑ, όταν πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, θυμάμαι το πρώτο παιχνίδι που η διαφορά ανέβαινε, δεν μπορούσες να κρατήσεις αυτή την ορμή που είχε η ομάδα. Πιστέψε μου, μπορεί εύκολο να λες ότι ναι, δεν έπρεπε να κλείσει με 30, αλλά όταν όλοι οι παίκτες που μπαίνουν από τον πάγκο νιώθουν μια τεράστια ενέργεια, ένταση και συνεχίζουν να παίζουν με πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό, δεν είναι εύκολο για κανένα προπονητή να αλλάξει το ρυθμό, να μειώσει τη διαφορά, αυτό που λέμε. Ο αθλητισμός είναι αυτό. Ο αθλητισμός είναι τόσο αυτό που λέμε. Πρέπει να έχεις κοντή μνήμη, που πρέπει να είσαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Μπήκε η Ρεάλ, έβαλε τεράστια καλάθια. Ο Ρέγιος είχε βάλει 2-3 τρίποτα, νομίζω, στο κρίσιμο σημείο, τρίτο δεκάλεπτο. Και μιλάμε για μια ομάδα με τεράστια εμπειρία και εκείνη. Πώς πήγαμε τώρα σε μάτς παλιάς. Πέρας, έρθουμε, θα σε επιστρέφω λίγο στο παρόν. Εγώ, γιατί θέλω να πάω να δούμε λίγο το μάτς αυτό που παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Πώς έφτασε ο Παναθηναϊκός στο σημείο να πάρει αυτή τη νίκη με τον τρόπο. Πολύ χορταστικό μάτς, Χριστίνα. Πάρα πολύ χορταστικό. Γεμάτο. Ξεκίνησε κιόλας με ένα αρκετά. Και με πολύ καλά ποσοστά και η Μπάγερν. Και η Μπάγερν. Με τρίποντα, πόσα έβαλε. Σωστά. Ξεκίνησε και με ένα επιμέρου σκορ 18-3 και αν δεν κάνω λάθος. 14 τρίποντα και έχασε. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι πολύ σπάνιο. Στο πρώτο δεκάλεπτο έφτασε και ένα επιμέρου σκορ 13-2. Είχε ένα σκοράριο Παναθηναϊκός 5 ολόκληρα λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. Και 6-10, αν δεν κάνω λάθος, η Μπάγερν στο πρώτα 12 λεπτά. Είχε 6-10 τρίποντα και δύσκολα σουτ. Δεν ήταν ότι ήταν όλα τα σουτ από καλή κυκλοφορία. Ακριβώς. Στο πρώτο δεκάλεπτο, Λεσόρ, αν δεν κάνω λάθος, και ο Μίτογλου ήταν αυτοί που είχαν πάρει τις περισσότερες επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Είχαν πετύχει μαζί 10 πόντους. Ειδικά στην αρχή. Και είχαν και σκοπό, από ό,τι κατάλαβα, να περάσει μπάλα συνέχεια από αυτούς για να αφθείρουν και τον Ιμπάκα, που ήταν και ο πιο σταθερός, ας πούμε, παίχτης. Και από την άλλη, και ο Ιμπάκα έκανε τη ζημιά με τα τρίποντα. Ακριβώς. Που ίσως δεν το περίμενε. Ο Παναθηναϊκός ίσως δεν υπολόγισε το τρίποντο του Ιμπάκα στο ξεκίνημα. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο παίχτη. Ένα παίχτη που μπορεί να παίξει με πρόσωπο, με πλάτη. Μετά, όταν είχε πρόβλημα ο Λεζόρτ, προσπάθησε να πάει κοντά στο καλάθι. Πασάρει εξαιρετικά. Μιλάμε για ένα παίχτη που όλοι γνωρίζουμε την αξία του. Και όταν μπορέσει. Και με δαχτυλίδι. Να είναι απειλή και από την γραμμή των τριών πόντων, είναι ακόμα πιο δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Σωστό.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο άλλαξαν τα πράγματα και με την είσοδο των παικτών που αναφέραμε νωρίτερα. Κάποια στιγμή Άντσο, ήταν Ιωάννη. Ο Άντσο, ο Παπαπέτρου, Βιλτόσα, πήρε πολύ σημαντικά rebound το Αντετοκούμπο. Και μια τάπα, πήρε και δύο επιθετικά σε σημαντικό σημείο της αναμέτρησης. Και ο Παναθηναϊκός κατάφερε και πήρε το προβάδισμα και με επιμέρους σκορ 18-27 έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος 40-36. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Αμφίροπο μεν μέχρι το τέλος, αλλά ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Αν να έχει αρχίσει να παίρνει τα ενία του σκοραρίσματος με φοβερά καλάθια, με ένα buzzer beater στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τι καλή λαθάρα ήταν αυτή. Με back step, δεν ξέρω, ήταν πλαϊνό βήμα από τη γωνία. Το γωνιακό λες, ναι, πάνω του την άμυνα. Εν τω μεταξύ ήταν λες και το έκανε τόσο φυσικά, λες και το έκανε layup. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Η φυσικότητά του, η φυσικότητα της κίνησης, αυτό δεν διδάσκεται. Αυτό είναι που λέμε το ταλέντο. Είναι natural, είναι φυσικό ταλέντο. Αυτό που έκανε είναι κίνηση που ελάχιστοι παίκτες μπορούν να την κάνουν. Χριστίνα, επειδή έλεγες για τους παίκτες του Πάγκου, έβαλαν σήμερα 36, ενώ η βασική 46. Για τον Παναθηναϊκό, πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό στο τέταρτο δεκάλεπτο Γκραντ, πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε φανεί. Ναι, είδαμε η απόφασή του, τον ξεκόλλησε το τρίποντο που ήταν ελεύθερος και δεν το πήρε και μετά το πήρε με άμυνα και το έβαλε και εκεί νομίζω και για εκείνον ήταν μια όθηση, ήταν πολύ καλύτερος στη συνέχεια. Ήταν πολύ δύσκολο μάτς, τεράστια η πίεση, ήταν ουσιαστικά η δεύτερη θέση αυτό το μάτς. Και χρειάζεσαι παιχνίδια όπως ο Σλούγκας που η διαφορά των δύο ομάδων ήταν η απόφαση. Εντάξει, φάνηκε. Είχε ένα γκάρ να πάρει σωστή απόφαση, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε ένα παίχτη που πήρε πάντα τις σωστές αποφάσεις. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη Κώστα που σε διακόψα, φάνηκε η ένταση και όντως η κρισιμότητα του μάτς με το που τελείωσε το παιχνίδι, αν δείτε τον Αταμάν. Πόσο αντιδρά, σαν έχει πάρει ευρωπαϊκό. Όπου έχει ξεχάσει να πάει να χαιρετήσει τον προπονητή. Γυρνάει μετά πίσω, διότι πάει κατευθείαν στην κερκίδα. Γιατί εντάξει, ο κόσμος εδώ είναι και ο Γιαννακόπουλος. Είναι και ο. Εκεί κοντά. Ο Γιαννακόπουλος κοντά. Αλλά έχει φύγει, βλέπεις την έκφραση και την ανακούφιση στο πρόσωπό του και τον πανηγυρισμό. Έχει ξεχάσει να πάει να χαιρετήσει τον συνάδελφό του και πάει κατευθείαν στην κερκίδα. Έκανε ένα συνειρμό και το ψάξα λίγο. Ότι 21 Μαΐου του 2022 στη Στάρκ Αρένα, όχι στο Μόναχο αλλά στο Βελιγράδι, ο Άταμαν πάλι είναι με υψωμένες γροθιές, 58-57 τη Ρεάλ του Πάμπλο Λάσου, τον τελικό της Ευρωλίγκας. Α, ωραία. Του έκανε πάλι μεγάλη νίκη, όχι βέβαια σε τελικό, αλλά σε ένα παιχνίδι που το ήθελε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι προπονητικό, έτσι Γιώργο. Ναι, είναι σήμα κατά τεθέν οι γροθιές του Άταμαν υψωμένες. Θυμάσαι, το είχε κάνει και στη Βαρκελόνη μια φορά, μέσα στην Μπαρτσελώνα. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Με την Εφέσο Ανατολού. Είχε δείξει το three-peat. Είχε δείξει ότι θα πάρει το τρίτο. Κάτι είχε δείξει και ναι. Πώς σου φαίνεται προπονητικά αυτό το ζευγάρι που είδαμε σήμερα, το απόλαυσες, Πάμπλο Λάσο με Έργιν Άταμαν. Εντάξει, δύο προπονητές που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ που αυτή τη στιγμή έχουμε δύο προπονητές, τον coach Μπαρτσόκα από τη μία στον Ολυμπιακό, που έχει μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αλλά αυτή τη στιγμή ένας προπονητής που πολλοί προπονητές στην Ευρώπη τον ακολουθούν, προσπαθούν να πάρουν πράγματα από τη φιλοσοφία του. Απ' την άλλη, έναν προπονητή, τον Γκότσα Ταμάν, τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αλλά αυτοί οι δύο είναι ίσως οι κορυφαίοι προπονητές γύρω για τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σωστά. Και είναι χαρά για το ελληνικό μπάσκετ που έχουμε δύο προπονητές αυτού του επίπεδου και για τους Έλληνες προπονητές που παίζουν παιχνίδια απέναντί τους, έχουν τη δυνατότητα να είναι κοντά στο ελληνικό μπάσκετ και μόνο κέρδος έχουμε νομίζω από αυτή την κόντρα των δύο προπονητών. Λοιπόν, όσοι μας παρακολουθείτε στο YouTube τώρα, παρακολουθείτε την εκπομπή μας, υπάρχει η γνωστή ψηφοφορία που βάζει ο αρχισυντάκτης μας ο Γιώργος Περπερίδης και η σημερινή λέει «Και το πρώτο βραβείο πάει απόψε στον, η πρώτη επιλογή είναι Σλούκας, η δεύτερη είναι Λεσόρ, η τρίτη είναι Ναν». Και η τέταρτη, Χουάντσο. Το πρώτο βραβείο όταν λέει. Ότι ποιος ήταν ο πολυδημότερος ουσιαστικά. Το πρώτο βραβείο πάει στον. Ρόλο, π.χ. Ναι, οκ. Okay. Εγώ ψήφισα. Ναι, το άκουσα πριν μου το πες. Σλούκα ψήφισα. Ναι, εσείς Σλούκα. Εγώ ψήφισα Σλούκα. Ο κόουτς του ψηφίζει. Ήσουν όμως ντεμή με Σλούκα Χουάντσο. Ήμουνα με Σλούκα Χουάντσο, αλλά επειδή εγώ είμαι και λίγο
team player, λίγο με τις assist και με τα rebound, είμαι λίγο πιο ευαίσθητη. Πάτησα κατευθείαν στο Λούκα. Coach, εσύ τι λες? Νομίζω είναι ανάμεσα στους δύο σίγουρα η επιλογή, αλλά επειδή η απόφαση είναι αυτή που έδωσε και στον ένα ακόμα στα περισσότερα σουτ, ο Σλούκας πήρε αυτές τις αποφάσεις και σαν προπονητής πάντα ψάχνουμε τη σωστή απόφαση. Άρα και εγώ θα βάλω ο Σλούκας. Είναι εγκέφαλος. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα το παίξω πιο διπλωματικά. Θα πω, όπως το ξέρουμε άλλωστε και το έχουμε και στην εκπομπή μας, πρώτο σκόρερ Ναν, MVP Λούκας και X-Factor Χουάντσο. Γιατί ο Χουάντσο θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολλαπλά κέρδη του Παναθηναϊκού σήμερα. Σωστά. Μαζί με Ιωάννη, μαζί με Λεσόρ. Βγαίνει ο Χουάντσο εκτός εξάδας παίκτης που δεν τον υπολόγιζε τόσο πολύ ο προπονητής, αλλά και ο κόσμος, και βάζει 14 πόντους με πάρα πολύ καλά ποσοστά. 3 στα 3 δίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 2 στα 2 βολές. Τι θα λες, Γιώργο? Κρίσιμα καλάθια, γιατί και το κόψιμο που έβαλε ήταν εκείνη τη στιγμή η Μπάγκεν είχε βάλει τεράστια πίεση. Έβαλε το καλάθι που ξαναέβαλε τον Παναθηναϊκό στη Σοπαλία, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν σημαντικά τα καλάθια και η άμυνα του ήταν εξαιρετική. Χριστίνα, πάμε να δούμε πρώτο σκόρερ. Ναι, γιατί δεν έχουν ψηφίσει πολύ λίγοι τον Ναν, και επειδή ο Ναν ήταν ο πρώτο σκόρερ, μαζί μας σήμερα βεβαίως όπως σε κάθε εκπομπή της EuroLeague είναι το Philips One Blade Pro, είναι το κορυφαίο προϊόν για τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα σε πρόσωπο και σώμα. Και επειδή το προϊόν αυτό είναι κορυφαίο, το χρειάζεται και ο Γιώργος Βόβορας. Μας φέρνει και τον κορυφαίο σκόρερ του Παναθηναϊκού, που δεν είναι άλλος από τον Kendrick Nunn. Παρακολουθείτε κιόλας στις οθόνες σας τις καλύτερες στιγμές του άσου του Παναθηναϊκού. Ο Nunn, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους στα 29 και 14 που αγωνίστηκε, με 5 στα 6 δίποντα 45,5%, 2,4 τρίποντα 50%, 2 στα 4 τρίποντα με 50%, μία στη μία βολές, 4 rebound και τα 4 αμυντικά, 4 assist, 3 λάθη από τον Kendrick Nunn, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού για ακόμη μία φορά, έτσι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ ο Kendrick Nunn. Ένας παίκτης ο οποίος εκτός από το σκοράρισμα σημασία έχει και το πότε σκοράρει, και επειδή όταν η μπάλα καίει την έχει πάρει και την έχει βάλει στο καλάθι εύκολα. Έχω την αίσθηση ότι εκτός από τα πολλά καλάθια έχει μεγάλη σημασία και η σημαντικότητα των καλαθιών που βάζει. Μάλιστα. Μου βγαίνει μια ερώτηση συνειρμικά πάντα. Εννοείται. Προς τον coach Βόβορα, αφού καλησπερίσουμε και το φίλο μας τον Ηλία Λαλιώτη. Και περαστικά, Ηλία. Άλλος που θέλει το Philips. Άλλος που θέλει το Philips. Καλησπέρα και τα λοιπά. Καλησπέρα και στον Ηλία. Coach, έχω μια ερώτηση. Όταν βλέπεις τον Παναθηναϊκό το φετινό, σκέφτεσαι μέσα σου και λες να μου φέρνε και εμένα ο Γιαννακόπουλος ένα Kendrick Nunn? Εντάξει. Είναι πες το από την καρδιά σου, πώς το, μη μου το στρογγυλεύεις τώρα. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις αυτό το Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, και επειδή έχω ζήσει το Παναθηναϊκό, πώς είναι το κλίμα, πώς είναι όλη η ατμόσφαιρα όταν είναι δυνατός, όταν πάει για play-off, τώρα ετοιμάζεται, ήμασταν πολλές φορές κοντά και εμείς να πάμε Final Four, αυτή η μαγεία, αυτή το κλίμα μέσα στα ποτήρια είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Και πραγματικά είναι κάτι που όποιος το έχει ζήσει σε αυτές τις μεγάλες ομάδες είναι στιγμές που δεν μπορεί να τις ξεχάσει. Άρα αν είχαμε δυνατότητα και πέρυσι και πρόπερσι όταν ήμουν εγώ να έχεις ένα τέτοιους παίχτες, θα ήσουν πιο κοντά στο όνειρο. Πολύ ωραία απάντηση. Ηλία, τι γίνεται, πώς τα είδες σήμερα? Εντάξει, πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Γενικά αυτό το διήμερο είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό. Θα το πάρω λίγο πιο γενικά εγώ. Αρχικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός από χθες εξασφάλισε μετά από 5 χρόνια την είσοδό του στα play-offs. Είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Είναι ένας minimum στόχος που είχε τεθεί από την αρχή της σεζόν όταν χτιζόταν αυτή η ομάδα, να επιστρέψει δηλαδή στα play-offs. Δεν ήταν τόσο εύκολο όταν μια ομάδα από τη 17η, βρίσκεται στη 17η θέση πριν από ένα χρόνο. Το να φτάσει όσο budget και να έχει, όσες μεταγραφές και να κάνει, το να φτάσει τόσο σύντομα αμέσως στα play-offs,
Και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι είναι αγκαλιά πλέον με τη δεύτερη θέση. Εντάξει. Όλοι ξέρουμε ότι μέχρι να τελειώσει, ότι μένουν ακόμα 40 λεπτά για να τα καταφέρουν. Μιλάμε για Γολγοθά Ευρωλίγκα, έτσι, όχι Ευρωλίγκα απλή. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι πλέον εντάξει, είναι αγκαλιά με τη δεύτερη θέση ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι σε ένα γεμάτο ΆΚΑ υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να κερδίσει την Άλμπα και να φτάσει σε αυτό το στόχο που είχε θέσει, όπως σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στο ΣΕΦ, που πολλοί θεωρούσαν ότι ίσως να ήταν κρίσιμη για τον Παναθηναϊκό και να το θέσει εκτός του μεγάλου στόχου του πλεονεκτήματος της έδρας. Ζήτησε το 5 στα 5 και ο Παναθηναϊκός οδεύει προς αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά το να το καταφέρει. Βέβαια, να πω και εδώ για τους λάτρεις και της στατιστικής και των σενάριων, ότι υπάρχει και ένα σενάριο ακόμα και με ήττα ο Παναθηναϊκός τελευταία αγωνιστική από την Άλμπα να έχει το πλεονέκτημα έδρας μετά την νίκη που έκανε η ΕΦΕΣ επί της Φενέρ. Αν η τουρκική ομάδα, η Φενέρ δηλαδή, νικήσει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ την τελευταία αγωνιστική, τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει το πλεονέκτημα έδρας ακόμα και με ήττα από την Άλμπα. Βέβαια, δεν θα έχει τη δεύτερη θέση. Έτσι. Φαντάζομαι είναι κάτι που δεν σκέφτεται καν ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Θα μοιράσει φράγματα στο ΆΚΑ. Ναι, άμα το κάνει αυτό. Όπως ανέφερα και πριν λίγο, το είπα για τους λάτρεις της στατιστικής. Σωστά, πολύ σωστά έκανες, γιατί είναι όλα πιθανά τα σενάρια. Ακόμη και αυτό που λέμε και το έχουμε πει εξ αρχής, ότι αυτές οι ομάδες που είναι και αδιάφορες, εκτός ότι πολλές φορές μπορεί να γίνουν επικίνδυνες, δεν έχουν να χάσουν τίποτα, παίζουν και ρυθμιστικό ρόλο. Όπως και χθες ο Ερυθρός Αστέρας. Ακριβώς. Η Μπάγκεν σήμερα, η Λία, είχε κάποιες μαθηματικές ελπίδες. Ναι, μέχρι να γίνει το αποτέλεσμα της Τουρκίας. Έτσι. Αλλά το έπαιξε το μάτς, έτσι, coach. Η Μπάγκεν το έπαιξε το μάτς δυνατά, σκληρά. Ήταν πολύ αγωνιστική. Έχει ένα χαρακτήρα σαν ομάδα, έχει ένα προπονητή που είναι αυτής της αξίας, είναι σίγουρο παίχτες όπως η Μπάγκα, παιδιά έμπειρα, παίχτες έμπειρους, αλλά μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ομάδα. Η Άλμπα είναι, κατά τη γνώμη μου, ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος της φετινής EuroLeague, ιδιαίτερα εκτός έδρας, αν έχει κάνει νομίζω μια εκτός έδρας νίκη. Δεν ναι, τώρα, θεωρώ ότι με το που μπει μέσα στο ΆΚΑ θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα πάντα... Το λέω εγώ για σένα. Το λες εσύ. Μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως περιμένει και ο κόσμος του αυτή την αναμέτρηση και επειδή το περιμένει ο κόσμος του και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο σε αυτή την αναμέτρηση, τι κάνει το Sportal. Σας στέλνει άμα θέλετε να πάτε στο παιχνίδι της Άλμπα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, τελευταία αγωνιστική της regular season. Με ποιο τρόπο, πρέπει να έχετε μάθει πλέον τον τρόπο, διότι κάθε φορά στην εκπομπή δίνουμε δωρεάν προσκλήσεις, δύο διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να πάρετε μέρος πώς. Κάνετε subscribe στο κανάλι του Sportal στο YouTube. Μετράει η διπλή συμμετοχή το κάθε σχόλιο. Κάνετε follow στο Sportal στο Instagram και ακολουθείτε τις οδηγίες. Βλέπετε το post εδώ στις οθόνες σας για να ολοκληρώσετε τη συμμετοχή σας. Official media partner της EuroLeague, το sportal.gr. Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη τα μεσάνυχτα. Και οι νικητές θα ανακοινωθούν από το Sportal σε story την Τετάρτη. Πέμπτη λοιπόν, 11 του μήνα, στις 9 και 4, δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση για το Παναθηναϊκός Άλμπα τελευταία αγωνιστική. Και άλλες δύο για τον Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχτσε. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο. Την Παρασκευή. Τρομερό δώρο κι αυτό. Δύο διπλές προσκλήσεις με τον ίδιο τρόπο. Subscribe στο κανάλι μας, στο Sportal, στο YouTube. Μετράει διπλή συμμετοχή για κάθε σχόλιο. Follow στο Instagram. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για να ολοκληρώσει κανείς τη συμμετοχή του. Η προσκλήση είναι μια προσφορά του Sportal.gr, official media partner της EuroLeague στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 14 10 Απριλίου τα μεσάνυχτα και οι νικητές θα ανακοινωθούν από το Sportal σε story στις 11 του μηνός. Βεβαίως, σε κάθε αγωνιστική εμείς δίνουμε προσκλήσεις. Πρέπει να είστε συντονισμένοι στα social media και να παρακολουθείτε το Sportal.gr, διότι τα δώρα είναι πάρα πολλά και καθημερινά. Και βεβαίως μαζί μας μέχρι το τέλος της διαδρομής αυτής της ευρωπαϊκής πορείας των ομάδων και δι' των ελληνικών ομάδων που ευχόμαστε να φτάσουν μέχρι το Βερολίνο, είναι η BWin, που είναι ο επίσημος χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague. Λοιπόν, να ακούσουμε coach Ataman και να επιστρέψουμε να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του αμέσως στο τέλος της αναμέτρησης. Γιατί όχι. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. I must comment about the Panathinaikos fans. So it's almost more than 300 games. I'm coaching in the EuroLeague and for many, many years. But, first time I είμαι, λέει, προπονητής στην Ευρωλίγκα
πάρα πολλά χρόνια, αλλά τόσο κόσμο λέει εκτός έδρας δεν έχω ξαναδεί. Αυτός ο σύλλογος, αυτοί οι φίλαθλοι αξίζουν πολλά και αυτή η ομάδα προσπάθησε να δώσει τα πάντα. Δεν παίξαμε τόσο καλά, λέει, και έχουμε μεγάλο σεβασμό στην Bayern, ότι ξέρουμε ότι δεν τα παρατάει ποτέ. Δεν αρχίσαμε πάρα πολύ καλά, αλλά πήραμε τον έλεγχο στο δεύτερο δεκάλεπτο, ειδικά με τον Βιλντόσα, τον Παπαπέτρου. Οι παίκτες του Πάγκου έκανε πολύ καλή δουλειά σήμερα και είχαν καλή συνεισφορά. Δεύτερο ημίχρονο, ίσως λέει τελειώσαμε, θέλαμε έτσι να τελειώσουμε το παιχνίδι, αλλά έβαλαν κάποια μεγάλα τρίποντα, χάσαμε τον έλεγχο. Τα τελευταία 5-6 λεπτά πήραμε time out και μετά με την οργάνωση του Σλούκα βρήκαμε τον τρόπο να επιτεθούμε και πετύχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Είχαμε, λέει, άγχος, γιατί ήταν πολύ πολύ σημαντικό η δεύτερη θέση αυτό το μάτς. Δεν παίξαμε, λέει, τέλεια, αλλά καμιά φορά, λέει, γκρινιάζω για τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, αλλά σήμερα πρέπει να πω ότι μας έδωσε μάχες, πολέμησε και πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στον Ερνάν Γκόμεθ. Να και μια καλή κουβέντα, Ηλία. Είπε καλή κουβέντα ο Άταμαν για τον Ισπανό. Πρώτη φορά. Θα το γράψει ιστορία. Είναι δίκαιος ο Άταμαν, Κώστα. Είναι δίκαιος. Όλοι οι μεγάλοι προπονητές είναι δίκαιοι. Δεν του είχε δώσει δικαιώματα για να πει πολλές καλές κουβέντες, είναι η αλήθεια, μέσα στη σεζόν. Με το που το έκανε, είπε και την καλή του κουβέντα, γιατί για μένα ήταν, επειδή υπάρχει και αυτό το ερώτημα από ό,τι είδα και για τον κορυφαίο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έχω γράψει και στο match MVP, έχω βάλει τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος τα έκανε όλα και στην οργάνωση και με κρίσιμα καλάθια και πάλεψε και για rebound και άμυνες έβγαλε πάλι για ένα ακόμα παιχνίδι. Αλλά ήταν καθοριστικός παράγοντας η εμφάνιση του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ με τους 14 πόντους που πέτυχε. Το τρίποντο μαχαιριά εκεί στο 70-78, με το σκορ στο 70-75 που έκανε το 70-78. Πάλεψε, έδωσε μάχες και στην άμυνα. Είχε το στο συμπλήν, ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού. Όσο ήταν στο παρκέ, δηλαδή στα 25 και 57 που βρέθηκε στο παρκέ, είχε στην 15 ο Παναθηναϊκός με τον Χουάντσο στο παρκέ. Δεύτερος, για παράδειγμα, ήταν ο Λεσόρ με συν 10. Είχε και ένα περίεργο έτσι νούμερο. Είχε συν 10 και ο Λούκα Βιλντόζα εκεί, σε αυτό το πεντάλεπτο που αγωνίστηκε, που ήταν ο Παναθηναϊκός. Αναφέρθηκε και ο Άταμαν στο Βιλντόζα. Όχι μόνο στο Χουάντσο, και στο Βιλντόζα και στο Παπαπέτρου. Δηλαδή, ήταν το διάστημα που ανέτρεψε ο Παναθηναϊκός στο μείον 6, το έκανε συν 4 στο τέλος του ημιχρόνου. Και σε αυτό το διάστημα έπαιζε και ο Βιλντόζα και είχε τη συμβολή του, έστω για αυτά τα 5 λεπτά. Ήταν σημαντική η συμβολή στο να γυρίσει το παιχνίδι. Οπότε νομίζω, κάπως έτσι όπως ακριβώς τα περιέγραψε και ο Έργιν Αταμάν, κύλησε το μάτς, πήρε ο Παναθηναϊκός τη μεγάλη νίκη που ήθελε και πλέον έχει μια ακόμα για να πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο. Τον πρώτο στόχο τον πέτυχε με την είσοδο στα play-off. Το δεύτερο μεγάλο στόχο που ήταν το πλεονέκτημα έδρας και ακόμα μεγαλύτερο τη δεύτερη θέση, γιατί δίνει και τον πιο ελκυστικό σε εισαγωγικά αντίπαλο από τους υπόλοιπους πιθανούς, άμα εξαιρέσουμε φυσικά. Θα έλεγα ακόμα και από την Ρεάλ τον αντίπαλο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Δηλαδή, αν είναι καμία Εφές ή Παρτίζαν, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι στη δέκατη θέση τελικά, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο. Δηλαδή, προτιμώ μια διασταύρωση με Μακάμπι, εγώ προσωπικά με Μακάμπι ή Μπασκόνια ή Βίρτους. Θα δούμε ποιος θα είναι ο 8ος, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Σίγουρα είναι η Μακάμπι, που είναι η 7η ομάδα των play-in. Ο Παναθηναϊκός ως δεύτερος, αν κερδίσει την Άλμπα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του 7-8, που 7 είναι η Μακάμπι και 8 θα κριθεί από το παιχνίδι της Βίρτους με την Μπασκόνια τελευταία αγωνιστική. Όποια από τις δύο κερδίσει θα είναι η 8η ομάδα και θα παίξει ένα μονό παιχνίδι με την Μακάμπι και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στα play-offs. Όλα αυτά με την προϋπόθεση, όπως το λέμε και το ξαναλέμε. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην τελευταία αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός στην Άλμπα, το είπε και ο Εργίνα Ταμάν, έτσι να δώσω και ένα παρασκήνιο από τα αποδυτήρια. Το μόνο που είπε μπαίνοντας γρήγορα στα αποδυτήρια πριν πάει στη συνέντευξη τύπου, κοίταξε τους παίκτες, σου είπε «One more win», μία ακόμα νίκη και έφυγε να πάει στη συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι νομίζω το σύνθημα. Coach είναι δίκαιος ο Αταμάν, είναι δίκαιος που έλεγε πριν ο Ηλίας. Νομίζω αυτό το χαρακτηρίζει όλα τα χρόνια στην
στην ιστορία του. Εγώ θυμάμαι ένα μάτς Παναθηναϊκός Εφές που είχε κάνει 7 λάθη, νομίζω κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Μίσιτς, και βγήκε μετά στο το ΆΚΑ. Παιχνίδι και συνέντευξη με στο ΆΚΑ, ναι, βγήκε μετά που τον έκανα μπαρούτι και έφυγε. Αλλά μετά στα επόμενα παιχνίδια, θυμάμαι, ο Μίσης ήταν ο MVP του μήνα, θεωρώ. Έχει μια προσωπικότητα, είναι πάντα αυτό που λέμε ο προπονητής που είναι δίκαιος, όποιος είναι καλός μέσα στο παρκέ θα παίξει, που αυτό είναι ίσως το γνώρισμα των μεγάλων προπονητών και οι παίχτες αντιλαμβάνονται ότι αν υπάρχει δικαιοσύνη, αν είμαι καλός θα είμαι μέσα στο παρκέ, που αυτό είναι πολύ σημαντικό γνώρισμα. Αλλά θέλω να επισημάνω πόσες φορές είπε και ο κότς Αταμάν ότι πόσο δύσκολο ήταν το παιχνίδι σήμερα, ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Και αυτά τα παιχνίδια. Ο κόσμος θεωρούσε ότι θα ήταν εύκολο παιχνίδι, αλλά η πίεση είναι τεράστια. Παίζεις με μια ομάδα καλή, χωρίς να έχει την αντίστοιχη πίεση, και είναι 40 λεπτά πολύ δύσκολα. 40 λεπτά που πρέπει να κερδίσεις, έστω και αν δεν είσαι καλός. Και αυτό νομίζω ήταν μεγάλο. Ο βαθμός δυσκολίας για το επόμενο παιχνίδι, coach, από τα μάτια τα δικά σου, ποιος είναι? Είναι εξίσου δύσκολο, ανεξάρτητα από την έδρα κτλ. Πρέπει να το αντιμετωπίσει με την ίδια σοβαρότητα. Η σοβαρότητα θα υπάρχει. Οι παίχτες αυτοί είναι παίχτες που ετοιμάζονται για αυτά τα παιχνίδια. Ετοιμάζονται όλη τη χρονιά. Ετοιμαστήκαν, ήταν ένα όνειρο για αυτούς σίγουρα να είναι η δεύτερη θέση. Πριν το ξεκίνημα της σεζόν δεν μπορούσε κανένας, ούτε φίλας του Παναθηναϊκού, να πιστεύει ότι θα είναι στη δεύτερη θέση. Και παίζουν με μια ομάδα που μόνο από την ένταση του παιχνιδιού τους θεωρώ ότι δεν μπορούσε να αντέξει 40 λεπτά. Λοιπόν, coach, ερώτησε πριν ο Κώστας αν τυχόν θα έπαιρνε στην ομάδα σου τον Ναν. Αυτό, αν θα ήθελες να σου φέρει τότε ο Γιαννακόπουλος τον Ναν. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει προπονητής στην Ευρώπη που δεν θα τον ήθελε. Σωστά. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να μας βλέπεις. Διότι θέλω να σε ρωτήσω αν θα έπαιρνες τον παίχτη που θα δούμε τώρα στις οθόνες μας. Μισό λεπτό. Μου κάνουν πλάκα, κατάλαβες. Δεν πειράζει. Το χεράκι δουλεύει ακόμα. Καληνύχτα. Άγγιχτα έρχονται. Κοίτα, τους καβαλέρες τους φτιάξαμε. Εντάξει, το βλέπω Βαρέλη ακόμα. Λοιπόν, αυτό το παίχτη θα τον έπαιρνε, coach, την ομάδα. Με κλειστά μάτια, πες τα, coach. Από εκεί θα ξεκινήσω την ομάδα. Λοιπόν, γιατί το έχετε κάνει λύσα, θα θυμίσω ένα ωραίο στιγμιότυπο στον coach Βόβορα. Όχι με μένα πρωταγωνιστή, αλλά με τον ίδιο πρωταγωνιστή. 75-87, 22 Νοεμβρίου του 19, έχει κάνει μεγάλο διπλό Παναθηναϊκός στο Μόναχο, με προπονητή εσένα στον πάγκο και αντίπαλο το Ματίας Λεσόρ. Το και θυμάσαι? Και coach Ράντονιτς. Και coach, ναι, σωστά, και Ράντονιτς. Αλλά και πάλι θυμάμαι, είχαμε 2.500 κόσμο. Αυτό που είπε ο coach, ότι αυτό πάνω από 3.500 κόσμο, αυτή η αίσθηση να παίζεις εκτός έδρας και να έχεις όλους τους Έλληνες να δίνουν τέτοιο παλμό, είναι πραγματικά αυτές τις στιγμές που λέμε είναι μοναδικές. Και έχουμε τη χαρά να ζούμε ως προπονητές, ως αθλητές. Είναι πραγματικά αυτές που μας μένουν στη μνήμη μας. Από εκείνη την ομάδα, Ηλία, ήταν μόνο ο Ιωάννης και ο Ντίνος. Όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν αλλάξει. Σε εκείνη όμως την ομάδα, σε εκείνη την νίκη, είχαν πρωταγωνιστήσει ο Ντίνος Μήτογλου με τον Ιωάννη Παπαπέτρου, οι δύο Έλληνες διεθνείς που μάλιστα για την ιστορία είχαν από 11 πόντους. Και επέστρεψαν το καλοκαίρι, σωστά. Coach, τι γίνεται στην Λιθουανία, πώς πάμε με την ομάδα? Κερδίσαμε στον πόντο, παντάω εγώ. Άστο να απαντήσει. Καταρχήν έχω ότι είναι πολύ όμορφα, γιατί είμαι σε μια πολύ μπασκετική χώρα. Πραγματικά απολαμβάνω το πρωτάθλημα, απολαμβάνω, η ομάδα είναι πάρα πολύ οργανωμένη. Έχουμε κάνει 5-4 νίκες από τη στιγμή που είμαι στην ομάδα. Σίγουρα υπάρχει μια τεράστια ενθουσιασμός, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που έχει ιστορία στο λιθουανικό μπάσκετ. Τα τελευταία χρόνια είχε προβλήματα,
αλλά έχουμε κάνει πολύ σημαντικές νίκες εκτός έδρας με στη Ρίτας, με στη Λευκάπηλης και κοιτάμε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά θα ήταν πραγματικά είναι πολύ όμορφο όλη η δομή του Λιθανικού μπάσκετ. Παρακολουθώ ολόκληρη σχολή είναι, ολόκληρη σχολή, coach. Ειλικρινά δεν βλέπω, δεν υπάρχει παιδί που να μην περνάει από τον μπάσκετ. Εκτός ότι έχουν τεράστια σωματοδομή ως λαός, αλλά μιλώντας με όλο τον κόσμο, μου λένε ότι ένα παιδί είναι υποχρεωτικό να περάσει από τον μπάσκετ. Άλλα αθλήματα θα πάνε τα παιδιά που θα φύγουν από τον μπάσκετ, αλλά δεν υπάρχει γονιός που να μην πάει τα παιδιά τους στις κρατικές ακαδημίες. Εννοείται. Και οι ακαδημίες ανήκουν στο κράτος. Και η ακαδημία που είναι κοντά στην Νεπτούνας έχει 800 παιδιά με εγκαταστάσεις που θα τις ζήλευαν ομάδες Α1. Αχ, κοτς, τώρα εσείς που είστε στο εξωτερικό και έχετε τέτοιες εικόνες, μακάρι κάποια στιγμή όταν επιστρέψετε εδώ στην Ελλάδα να μπορέσετε να μεταλαμπαδεύσετε όλες αυτές τις εικόνες και τις γνώσεις και να μπορέσουμε να χτίσουμε κι εμείς ένα τέτοιο... Να αρχίσουμε να χτίζουμε από τη βάση του. Καλή επιτυχία, coach, σε ό,τι κάνεις. Έχεις πάει την άβρα σου εκεί, τη φοβερή, την μπασκετική, στη Λιθουανία και όλα πάνε καλά με την ομάδα. Ευχόμαστε να συνεχίσεις αυτή την πορεία. Και επειδή μας λείπεις, να επιστρέψεις στην Ελλάδα και για το καλό το δικό μας. Δεν ξέρω για το δικό σου, αλλά για το δικό μας σίγουρα. Ευχαριστούμε, coach. Εύχομαι να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Και να έχουμε τη χαρά να είμαστε στο Βερολίνο και εσείς και εγώ, αν μπορούσα να είμαι στο Βερολίνο, να δούμε ένα πολύ συναρπαστικό Final Four. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Να είναι καλά, coach. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα από Αμερική, από Φιλαδέλφια, που μας βλέπουν και από τόσο μακριά. Να εξηγήσουμε λίγο το Play-In Tournament. Είναι στο πρότυπο του NBA, γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχουν καταλάβει καλά. Καταρχάς, το Play-In Tournament είναι knockout παιχνίδια στην έδρα της ομάδας με το καλύτερο πλασάρισμα στην κανονική περίοδο. Άρα θα παίξουν ο 7 με τον 8, ο νικητής πηγαίνει να παίξει με τον δεύτερο. Σωστά τα λέω, Ηλία? Ο ετοιμένος. Ο νικητής ουσιαστικά παίρνει την 7η θέση της κατάταξης. Και άρα σωστά. Παίζει αυτό που λες, παίζει με τον σωστά. Δεύτερο. Διότι υπάρχει έτσι μια εικόνα, λανθασμένη ίσως από κάποιους, όχι πάρα πολλούς, αλλά ναι. Να τους βοηθήσουμε, ότι η 7η Σόνη και καλά είναι η Μακάμπη. Δεν είναι Σόνη και καλά η Μακάμπη, διότι αν χάσει από τον 8ο, μπορεί να μείνει εκτός η Μακάμπη. Η οποία με βάση και ένα δημοσίευμα μπορεί να έχει και λίγους θεατές στην κερκίδα στο Βελιγράδι. Ακριβώς, αυτό γράφτηκε. Κάπου 250 οπαδούς, κάτι τέτοιο. Στο άλλο ταμπλό παίζουν ο 9 με τον 10. Ο νικητής θα πάει να παίξει με τον ιτημένο το 7-8, έτσι. Πολύ σωστά. Και ο 10 χαιρετάει. Ο 10 χαιρετάει και ο νικητής από αυτό το ζευγαράκι πάει να παίξει με τον πρώτο. Αυτή είναι η εικόνα. Είπες κάτι, Λία, που ήθελες να το επιβεβαιώσουμε? Όχι, απλά, ναι, όχι. Αυτό, ότι το 9-10 ο ιτημένος χαιρετάει και ο νικητής παίζει με τον ιτημένο του 7-8. Σωστά. Και αυτοί θα παίξουν με τον πρώτο, με την καλύτερη ομάδα, δηλαδή με τη Real Madrid. Αυτή είναι η εικόνα. Και να δούμε βέβαια πώς θα το διαχειριστούν και οι ομάδες, όχι ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ολυμπιακός, τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε, γιατί από αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται και καθορίζεται όλη η κατάταξη στο τέλος και τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις. Αυτή είναι η εικόνα, Χριστίνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια μέχρι τώρα, έτσι, που ξέρουμε. Λοιπόν. Πες. Ηλίας. Πες, Ηλία. Απλά δεν ξέρω αν υπόθηκε νωρίτερα. Ήταν και ο Στόγιαν Βράκοβιτς στο γήπεδο και παρακολούθησε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπάγκερ Μονάχου. Μια σημαντική μορφή του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα. Νομίζω και στο ελληνικό μπάσκετ. Η λατρεία μου, παιδιά, εμένα ήταν ο λόγος που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, ήταν ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Είχα έρωτα. Και προτάπασε. Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή, Παναγία μου. Και προτάπασε. Όχι, μην νομίζετε ότι επειδή έγινε αυτό. Άλλοι έχουν το Τζόρνταν, άλλοι έχουν το Μάτζικ. Η Χριστίνα και το Βράνκοβιτς. Φορούσα και το 14 στη φανέλα μου. Ήμουνα τώρα, ναι. Okay. Εγώ, Χριστίνα, την έχω δει αυτή την τάπα από μέσα, να ξέρεις, πίσω από την μπασκετική ήμουνα. Γιατί ζούσες τότε, σύρε, πουλάκι μου. Μπράβο. Ήτανε...
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Sportal ρωτάει, μάλλον ο Ηλίας Λαλιώτης ρωτάει, ναι, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού απαντούν. Για να δούμε. Το Ταβάρες ή το Χεζόνια το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Ποιον διαλέγετε? Χεζόνια. Ταβάρες. Έχουμε έλλειψη. Από σέντερ. Εγώ θα παίρνω Χεζόνια. Και εγώ Χεζόνια. Και εγώ. Εγώ προσωπικά διάλεγα ένα παλιό γνώριμο. Χεζόνια. Για να πω την αλήθεια, εγώ θα διάλεγα Ταβάρες. Είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Χεζόνια. Χεζόνια. Ταβάρες. Αγαπημένος παίκτης από τη φετινή ομάδα. Λεσόρ. Σλούκας νομίζω. Ή και ο Γκάρα ήταν που λένε. Μην το γλουν. Σλούκας. Λεσόρ για το πάθος που παίζει. Κέντρικ Νάν. Εγώ από ένα Γκόμες. Γκριγκόνης. Ο Δινάρας. Από Γκραντ επειδή ήρθε ως outsider. Γιατί είναι παιχτούρα μεγάλη. Εν τω μεταξύ, όλοι διαφορετικό επανεφτιάξανε. Γιατί έχει πολλές προσωπικότητες ο Παναθηναϊκός. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, επιβεβαιώνεται και από τον κόσμο ότι ακόμη ο κόσμος δεν έχει πει «Α, ο Τάδε είναι ο στάρ της ομάδας». Πλην του Σλούκα που είναι σταθερή αξία. Έλεγα στο ραδιόφωνο χθες προχθές. Ταβάρεση. Ένας φίλος μου μπασκετικό. Ταβάρεση γιατί είναι ο πιο επιδραστικό σέντερ. Μακράν. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μακράν. Αλλά εδώ υπάρχει και το συνέστημα. Με τον είχα ένα περιστατικό πριν από 2-3 μέρες και το ανέφερα στο ραδιόφωνο. Θα το πω και τώρα. Θέλω να κάνω ένα δώρο σε ένα φίλο μου, μια υπογραφή ενός παίκτου Παναθηναϊκού. Και τον ρώτησα ποιον θα ήθελες, ρε παιδί μου, γιατί έχουμε την πρόσβαση κτλ. Και μου λέει Μήτογλου φυσικά. Δηλαδή με μεγάλη αυτοπεποίθηση είπε τον Ντίνο Μήτογλου. Ούτε Σλούκα, ούτε Νάν, ούτε Άταμαν, κανένα. Ο Ντίνος, εκτός των φυσικών προσόντων που είναι ολοφάνερα και τα βλέπουμε. Μήτογλου φυσικά. Είναι και ως προσωπικότητα πολύ ξεχωριστή. Είναι ηγετική φυσιογνωμία ο Μήτογλου. Είναι ένα παιδί πολύ σεμνό, πολύ ταπεινό, πολύ ομαδικός. Είναι καλός συμπαίκτης. Έχει πάρα πολλά καλά εκτός από τα φυσικά προσόντα που βλέπουμε εμείς και είναι προφανή μέσα στο παρκέ. Και όλη αυτή η περιπέτεια που είχε τον έκανε και πιο δυνατό πνευματικά. Και γουστάρει τον μπάσκετ. Του έχει λείψει τον μπάσκετ, φαίνεται σε κάθε στιγμή που παίζει. Ισχύει. Φαίνεται ότι του λείπει τον μπάσκετ. Ηλία, πάμε για ένα καταληκτικό σχόλιο να σε αφήσουμε και σένα να ηρεμήσεις, γιατί ξέρουμε ότι ταλαιπωρείσαι τώρα από μία Ιωσούλα. Περδί και εγώ τον βλέπω, μια χαρά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγο αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού νομίζω με έφερε σε καλά. Σε έκανε καλά. Ναι. Έχει και πάλι ταξίδι ο Παναθηναϊκός, έτσι, στη Ρόδο. Ακριβώς. Έχει τώρα ένα παιχνίδι, το πρώτο ουσιαστικά, καθώς είχε αναβληθεί η αναμέτρηση με τον Προμηθέα για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου γύρου της Basket League. Πηγαίνει στη Ρόδο για να αγωνιστεί κόντρα στον Κολοσσό για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου γύρου και επιστρέφει για να αντιμετωπίσει τον τελικό. Το τελευταίο τελικό της regular season, την Άλμπα, και να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι ήδη, έτσι άμα θέλετε να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο, ότι ήδη η σεζόν του Παναθηναϊκού είναι επιτυχημένη, κατά την άποψή μου. 100%. Θεωρώ ότι παρότι ο Εργκίν Άταμαν έχει από την αρχή της σεζόν, δεν έχει σταματήσει μάλλον να λέει ότι στόχος είναι το Final Four, νομίζω ότι με τα δεδομένα που υπήρχαν, με τις πολλές αλλαγές που έγιναν, με τις μεταγραφές, με μια καινούργια ομάδα, με το πόσο ανταγωνιστική ήταν φέτος και δύσκολη η EuroLeague, και φαίνεται τώρα και ότι μέχρι και τελευταία αγωνιστική ακόμα ψάχνουμε τις διασταυρώσεις, αν και οι 6 ομάδες που έχουν διασφαλίσει την είσοδο του στα playoffs είναι γνωστές, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι Armani, Efes, Partizan μάχονται για μια θέση στα play-in. Γενικά ήταν πολύ ανταγωνιστική η EuroLeague. Με όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει πετύχει και ακόμα πιο σημαντικό θα είναι, το ξαναλέω, αν σφραγίσει τη δεύτερη θέση, πιστεύω ότι θα το κάνει. Και με τη δεύτερη θέση κάνω μια εκτίμηση, πιστεύω ότι θα είναι και στο Final Four στο Βερολίνο τον Μάιο, θα επιστρέψει στη Γερμανία και θα έχει πολύ περισσότερους από αυτούς εκπληκτικούς 3.500 και παραπάνω που είχε στο Μόναχο σήμερα ο Παναθηναϊκός. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίες εικόνες. Να μπει ο κόσμος, αν δεν το έχει κάνει ήδη, και στα social media του Sportal. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βίντεο και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να πανηγυρίζει μαζί με το Λεσόρ και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι αγκαλιές με τον Αταμάν. Γενικά νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα από τις νίκες που ήρθαν στην ομάδα, νομίζω ότι όταν, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν νίκες, επειδή έβλεπαν μια προσπάθεια που γίνεται στον Παναθηναϊκό, την στήριξαν την προσπάθεια και βγήκαν και τα αποτελέσματα. Οπότε
Έχω την αίσθηση ότι όλα έχουν πάρει το δρόμο τους για τον Παναθηναϊκό. Μια άκρος επιτυχημένη χρονιά, όπως και να καταλήξει το γεγονός αυτό που αναφέραμε στην αρχή, ότι ο Παναθηναϊκός πέρυσι τερμάτισε στη regular season στη 17η θέση. Ξαφνικά, λίγους μήνες μετά, βρίσκεται στη δεύτερη. Σε όποιον και να το λέγαμε στην αρχή τη σεζόν, δεν θα το πίστευε. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, όπου θα είναι και η πιο σημαντική εβδομάδα και θα έχουμε πλέον την ξεκάθαρη εικόνα και την κατάταξη. Ευχόμαστε με τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη θέση και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή ξεκούραση. Έχω να σας πω ότι ο Χουάντσο βγήκε από την ψηφοφορία μας ως ο πιο αυτός που θα πάρει το βραβείο. Το πρώτο βραβείο λοιπόν από τον κόσμο του Sportal πηγαίνει στο Χουάντσο με 62%. Ο Σλούκας ακολουθεί με 23%, ο Ναν, αν και πρώτος σκόρερ, με 10% και τελευταίος ο Λεσόρ με 3%. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πια μπασκετικός, δηλαδή βλέπει και παραπάνω πράγματα εκτός από ένα σκοράρισμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά στο... Και ξέρεις, οι 17 πόντοι του Ναν πια δεν εκπλήσουν, ναι. Γιατί γίνονται εύκολα. Εντάξει, εύκολα, δηλαδή... έτσι και έτσι. Είναι και ο Χριστάρας εδώ, ο Τσάλτας, ο φίλος μας. Ο Τσάλτας έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα από τα μάτς. Λέει τώρα τι να το πούνε 17 πόντου του Ναν. Αν δεν βάλει, ναι. 25, 27, 28... Το καλάθι που έβαλε στο τέλος της τρίτης περίοδου... Ακριβώς, εντάξει. Αυτό ήταν... Ήταν καλαθάρα. NBA. Μα είναι NBA. Αυτό που λέγαμε με τον coach Βόβορα. Του βγήκε, είναι φυσική κίνηση. Δηλαδή είναι όπως κάνουμε εμείς το layup, αυτός κάνει αυτό, έκανε αυτό. Λοιπόν, πριν περάσουμε για να δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια κτλ. Που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πάμε να δούμε κάποια βιντεάκια από το Instagram της EuroLeague, γιατί είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο social content με long lasting γεύση Ευρωλίγκας. Και όταν λέμε long lasting γεύση Ευρωλίγκας, εννοούμε Trident, Χρήστο Τσάλπα. La Provitola has just broken Fenerbahce's hearts. La Provitola, can he be the hero? Looks like he's going to go one-on-one. La Provitola, for the win, is it? Nico La Provitola! Ice cool from La Provitola, what a moment! Ομαρός ο Λάπρο. Και έχουμε και άλλο ένα βιντεάκι. Η πτήση του Cleveland. Δεν χρειάζεται ήχος εδώ, παιδιά. Συγγνώμη, είναι τέτοιο το θέμα που δεν χρειάζεται και πολύ ήχος. Και αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει δεύτερος, θα πρέπει να προετοιμαστεί για τέτοιες πτήσεις. Ισχύει. Αν και η Μακάμπη περάσει από το play-in. Λοιπόν, αυτό είναι από τον επίσημο λογαριασμό της EuroLeague στο Instagram. Μπορείτε να δείτε πάρα πολύ υλικό, να μπαίνετε και να παρακολουθείτε. Και φυσικά στο Sportal, γιατί το Sportal τα βλέπετε τα καλύτερα. Πριν περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα μάτς, πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον διαφημιστικό μήνυμα. Je suis tranquille chez moi. Personne me le prendra. Ce petit moment-là est à moi. Σε ποιο επίπεδο βγαλικών βρισκόμαστε, Χρήστο Τσάλτα? Τι έχεις κάνει? Σορμπόν 3. Ουί, ουί και πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν έχεις μάθει τίποτα. Έχω πει εδώ πέρα το Φίλιπ. Παρίσι Σεν Ζερμέν, Μαρσέι, Μονακό, Βιλερμπάν. Το Φίλιπ Σουάμπ λέει το νούμερο 1 προτινόμενο προϊόν για τριμάρισμα, διαμόρφωση και ξύρισμα σε πρόσωπο και σώμα είναι μαζί μας και θα είναι σε όλες τις εκπομπές της EuroLeague μέχρι το τέλος της διαδρομής. Συνοπτικά, αποτελέσματα αγώνων. Τα έχουμε. Βεβαίως. Θα τα δώσουμε στον κόσμο. Εύκολα. Να έχει μία εικόνα, Κώστα. Λοιπόν, το τουρκικό ντέρμπι ολοκληρώθηκε με δραματικό τρόπο και νίκη της ΕΦΕΣ Ανατολού, όπως βλέπετε. Με 82-80. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Πάμε συνοπτικά για να πει ο Χρήστος και τα, να θυμηθούμε και τα χθεσινά. Έχουμε και λέμε Μονακό, Ζάλγκυρης, Κάουνας 69-66, Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπιακός 86-89, Άλμπα Βερολίνου, Παρτίζαν 83-94, Μπαρτσελώνα, Μακάμπι Τελαβίβ 92-89 με το τρίποντο που είδαμε πριν από λίγο και Βαλένθια, Βιλερμπάν 69-98, η συντριβή των Ισπανών έφερε και την αποχώρηση του Άλεξ Μουμπρού. Προπονητή πήρε ή υποψήφιος Λάκοβιτς? Υποψήφιος ο Λάκοβιτς. Και μένει ο βοηθός μέχρι... Ο Αλμπέρ μέχρι το τέλος της σεζόν.
Φενέρμπαχτσε, Εφές Ανατολού, όπως είπα, 80-82, με τρομερή ματσάρα θα τα δούμε σε λίγο. Ρεάλ Μαδρίτης, Μπασκόνια, 91-95. Το μεσημέρι μου έλεγαν κάποιοι φίλοι που ασχολούνται με... τα λέμε, δεν είναι κακό. Ότι επειδή είναι αδιάφορη Ρεάλ, είναι καλό, ας πούμε, στοιχηματικά να το παίξει Μπασκόνια. Ναι. Και τελικά δικαιώθηκαν αυτοί που πήγαν ταμείο, ειδικά... αυτοί που πήγαν με την Μπασκόνια. Και με τις Ισπανικές συμβαίνει συχνά αυτό, όταν είναι μια αδιάφορη, να χαμηλώνει ναι. ταχύτητα ακριβώς. Και να το εκμεταλλεύεται. Εξάλλου έχει τόσες νίκες διαφορά, δεν είχε ανάγκη. Ενδιαφέρον. Μπάγερ Μονάχου Παναθηναϊκός τεράστιο διπλό 75-82 και Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 90-75. Άλλη μια σφαλιάρα για τη Βίρτους στα τελευταία παιχνίδια. Βαθμολογία για 33 αγώνες. 26-7 ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης πρώτη, δεύτερος ο Παναθηναϊκός 22-11, τρίτη Μονακό στην ισοβαθμία 22-11, 22-11 και η Μπαρσελόνα. Στην πέμπτη θέση Ολυμπιακός 21-12, 20-13 η Φενέρμπαχτσε, 19-14 η Μακάμπη, 17-16 η Μπασκόνια και Βίρτους, 16-17 Ανατολού Εφές και στην 11η θέση 15-18 η Παρτίζαν, Εμπόριο Αρμάνι 15-18 και μετά η Βαλένθια με 14-19, με το ίδιο ρεκόρ είναι και η Ζαλγκύρης. Μπάγεν 13-20, 11-22 η Ορυθρός Αστέρας, η Βιλερμπάν 8-25 και η Άλμπα Βερολίνου στη τελευταία θέση με 5-28. Χριστίνα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι? Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής. Α, το έχουμε ευκαιρό. Το έχουμε, ναι. Είμαστε σίγουροι ότι το έχουμε ευκαιρό. Λοιπόν, το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής, 34η, Μονακό Μπάγερν Μονάχου, Ζαλγκύρης Κάουνας Ρεάλ Μαδρίτης, είναι οι αναμετρήσεις της 5ης, στις 8 αυτές οι αναμετρήσεις. 8:30 Ανατολού Εφές Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι Τελαβίβ Αρμάνι Μιλάνο στις 9:05, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 9:15 οι αγώνες της 5ης και την Παρασκευή Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 9:15, Βίρτους Μπολόνια. Το χάσα. Βίρτους Μπολόνια. Με Μπασκόνια στις 9:30, Παρτιζάν Βελιγραδίου 9:30 με τη Βαλένθια και στις 10 Βιλερμπάν Μπαρσελόνα. Νομίζω πρέπει να είναι το πιο αδιάφορο μάτς όλων των εποχών αυτό το Βιλερμπάν Μπαρσελόνα. Λοιπόν, με βάση τη βαθμολογία που είδαμε πριν από λίγο, η Μονακό ως η ομάδα που είχε έρθει πριν από 3 χρόνια ως κάτοχος του EuroCup εξασφαλίζει συμμετοχή και στην επόμενη Ευρωλίγκα επειδή προκρίθηκε στα play-off. Αν δεν το έχει καταφέρει, θα έχανε τη θέση της η Μονακό, παρότι είναι μια πανάκριβη ομάδα. Βέβαια, μπορεί να βάζε σε ένα δίλημα την Ευρωλίγκα, να της δώσει ξανά wild card κτλ. Αλλά αυτό λέει ο κανονισμός, ότι προκρίθηκε και στην επόμενη σεζόν πήρε το εισιτήριο, διότι μπήκε στα play-off. Υπάρχουν όμως ομάδες που ακόμη δεν είναι σίγουρες για την επόμενη χρονιά. Για παράδειγμα, είναι η Παρτίζαν, είναι η Βιλερμπάν, είναι ομάδες που είναι ο Ερυθρός Αστέρας, είναι η Άλμπα, η Βίρτους, η Βαλένθια. Έχουν ακόμα επισφαλή θέση στην επόμενη Ευρωλίγκα και θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα. Και την ώρα που θα έχουμε και άλλη μια γαλλική ομάδα την ερχόμενη σεζόν, καλώς εγώ των πραγμάτων, από μιλάς μέσω EuroCup. Οπότε αυτή πάει αυτοδικαίως στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ως κάτοχος του EuroCup, κάτι το οποίο μπορούσε να κάνει Γκραν Κανάρια, αλλά λόγω οικονομικών άρα θεμάτων. Άρα θα έχουμε τρεις γαλλικές ομάδες. Καλώς εχώ των πραγμάτων. Τρεις γαλλικές ομάδες. Για πάμε να δούμε τώρα εικόνα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Κωνσταντινούπολη και το παιχνίδι της Φένερ κόντρα στην Ανατολού Εφές. Ντέρμπι της τουρκικό ντέρμπι, τουρκικός εμφύλιος, όπου ένας Γάλλος ήταν αυτός ο οποίος, όπως θα δούμε, έβαλε την σφραγίδα του. Ήταν από τους παίκτες που έβαλαν την υπογραφή τους στη μεγάλη νίκη της Εφές, ένα πραγματικό ντέρμπι από τα πρώτα λεπτά. Με την Εφές να ξεκινάει καλύτερα, με τον Κλάιμπερ να είναι ορεξάτος. Θα δούμε, συνέχεια έκανε και μια δήλωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Για να καταφέρει να παίρνει τα ενία, η Φενέρ όμως ισορρόπησε με τον Γκούντουριτς και τον Μπιμπέροβιτς και τον Σέστινα, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και έδωσε λύσεις. Η Φενέρ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στη συνέχεια και με τον Παπαγιάννη να δίνει λύση στο σκοράρισμα, αλλά και τον Γουίλμπεκιν, που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, με 17 πόντους, τρεις εκ των οποίων ήρθαν με αυτό το τρίποντο από την κορυφή. Για την Φενέρ όμως η Εφές έμεινε στο πλάνο της, πολύ ωραία συνεργασία εδώ με τον Γουίλις να καρφώνει στο κόψιμο στην baseline που είχε ο Αμερικανός forward, σκόραρε για την ομάδα του και μείωσε. Με την Φενέρ όμως να κρατάει το προβάδισμα στο τέλος, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπαγιάννη εδώ, ο οποίος σκόραρε, πήρε και το foul. Από τις καλύτερες εμφανίσεις του Παπαγιάννη τη φετινή σεζόν, με 13 πόντους και 8 rebound για την Φενέρ, δεν ήταν αρκετά
τα πεπραγμένα και του για τρία τρίποντα. Και ακόμα μια πολύ ωραία φάση με κάρφωμα από τον Έλληνα σέντερ. Ο Γουίλμπεκιν συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο τρίποντο για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Η ΕΦΕΣ όμως είχε μπει και ήταν στο πλάνο της σταθερά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Λάρκιν, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια και καλάθι μπροστά στον Μότλεϊ, στα υψωμένα χέρια του Μότλεϊ. Έδωσε ξανά λύσεις στην ομάδα του. Ο Λάρκιν ήταν καθοριστικό στα τελευταία λεπτά. Όπως είχε και έναν ακόμα πρωταγωνιστή η ΕΦΕΣ στον Οτούρου στο τέταρτο δεκάλεπτο σε άμυνα και επίθεση. Ο Μότλεϊ προσπάθησε να δώσει λύσεις την ίδια στιγμή, αλλά ο Μπομπουά εδώ συνεργάστηκε με τον Οτούρου. Ο Οτούρου δεν είχε σκοράρει στις τρεις πρώτες περιόδους, αλλά στην τέταρτη μίλησε με 9 πόντους, 3 rebound και 2 τάπες σε κρίσιμα σημεία. Και ο Κλάιμπερν φυσικά έβαλε την πινελιά του. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, καλάθι και φάουλ εδώ από τον Αμερικανό forward, ο οποίος κουβάλισε την ομάδα του. Είχε 21 πόντους, ήταν ο ηγέτης της σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το τρίποντο του Γκούντουριτς, η προσπάθεια, το κάρφωμα του Παπαγιάννη βάλε μπροστά την Φενέρ για ακόμα ένα σημείο του αγώνα. Γενικά είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ το παιχνίδι. Ήταν πραγματικό ντέρμπι και όσο περνούσε η ώρα ανέβαζαν οι δύο ομάδες την ένταση. Κλάιμπερν εδώ έδειξε γιατί. Πόντο-πόντο το ματς Χριστό. Πόντο-πόντο. Μέχρι το τέλος πήγε έτσι. Με τον Λάρκιν εδώ να βάζει πολύ μεγάλο σούτ για το 61-65. Άρχισε να δείχνει από εκείνο το σημείο η ΕΦΕΣ ότι έχει τον χαρακτήρα να πάρει τη νίκη και να φύγει με διπλό από την έδρα της Φενέρ. Πολύ σημαντική φάση εδώ από τον Οτούρου, ο οποίος σκόραρε για το συνέξι της ομάδας του. Και η φάση που ίσως κρίνει το παιχνίδι σε πολύ μεγάλο βαθμό, η ευστροφία του Σέιν Λάρκιν, ο οποίος στη λήξη ακριβώς της επίθεσης βάζει ένα πολύ μεγάλο καλάθι μπροστά στον Νικαλάθι. Ο Μπιμπέροβιτς απάντησε με τρίποντο αμέσως σε 80-81. Ο Μπράιαν κέρδισε φάουλ με 6,4 για το τέλος, ευστόχησε σε μία βολή και ο Χέις Ντέιβις λίγο έλειψε να γίνει ο ήρωας της ομάδας του. Το τρίποντο όμως δεν βρήκε να το βάζει μετά την 50. Μετά την 50 θα βάζει και αυτό. Σε χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητα ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΕΦΕΣ που την φέρνει σε θέση ισχύως για την δεκάδα, για τη δέκατη θέση στο 16-17. Την ίδια ώρα που η Φενέρ, μία εβδομάδα πριν ταξιδέψει στο ΣΕΦ και να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, γνωρίζει την ήττα και χάνει πλέον κάθε ελπίδα για το πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Μάλιστα. Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό το παιχνίδι, το πολύ μεγάλο μάτς αυτό. Και πάμε να δούμε. Και επίσης, μετά το παιχνίδι, να πούμε ότι ο Will Clyburn μίλησε στο flash interview αυτό, του EuroLeague. Ναι, τι είπε. Και είπε ότι όποιος αναρωτιέται ποιος είναι το καλύτερο τριάρι στην Ευρωλίγκα, εγώ είμαι και εγώ θα είμαι. Άντε πάλι. Μια κρίση μετριοπάθειας, πώς να το πούμε. Ναι, μετριοπάθειας. Αν μη, βέβαια το δικαιολόγησε με την εμφάνιση. Ο ένας καλύτερος επιθετικός, βγαίνει μετά ο Baldwin, μετά βγαίνει ο James και λέει θέλω να δω Παναθηναϊκό Μακάμπι, είπε στα play-off. Έχει αυτό λέει, μου κάνει έχει φέρει ζευγάλι. Λίγο, οι Αμερικανοί στην Ευρωλίγκα έχουν φέρει λίγο ίντριγκα NBA. Μα ακριβώς. Και δίνουν ψωμάκι σε εμάς. Πάμε Ισπανία, Μαδρίτη. Πάμε Ισπανία, στη Μαδρίτη. Real Madrid εναντίον Μπασκόνια, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, η οποία ήθελε το αποτέλεσμα για να εδραιώσει την παρουσία της στην πρώτη δεκάδα. Με τη Real ωστόσο να ξεκινάει καλύτερα το παιχνίδι και να βρίσκει λύσεις με τον Κοζέρ και τον Χεζόνι. Εδώ Καμπάσο θα κλέψει την μπάλα, θα βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αργεντινό, ο οποίος άδειασε την άμυνα της Μπασκόνια και σκόραρε. Γενικότερα είχε αρκετή ενέργεια στο αμυντικό κομμάτι Real. Εδώ ο Χεζόνι απέταξε στο καλάθι των Βάσκων και έδειξε γιατί είναι από τους καλύτερους παίχτες της φετινής σεζόν στη EuroLeague. Ατομική προσπάθεια από τον Κροάτη που έφτασε με εμφαντικό τρόπο στο κάρφωμα. Για την Real, η οποία κατάφερε να χαρίσει και θέμα, να χτίσει και διαφορά. Άλλη μια ασίστ του Καμπάσο στον Πουαριέ για να ανεβάσει τη διαφορά για την ομάδα του. Η Real, η οποία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 10 πόντων για το 27-17. Και λες το match party. Έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, έμοιαζε μονόλογος μετά από όλοι παγκό. Real, όμως ο Ματέο έκανε rotation, ο Μονέκε ξεχύθηκε στο ανοιχτό γήπεδο και η Μπασκόνη άρχισε να πιστεύει στην ανατροπή. Το καλάθι και φάουλ εδώ του Τσίμα Μονέκε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έδωσε όθηση στην ομάδα του πριν αναλάβει δράση ο πιο σεσημασμένος σκόρερ της Μπασκόνια, ο Μάρκους Χάουαρτ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Αμερικανό, ο οποίος έκανε από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 33 πόντους και 7 στα 12 τρίποντα, ήταν απολαυστικός. Κάποτε έλεγαν κάποιοι μανατζαρέ ότι με αυτό το DVD βρίσκεις δουλειά μέχρι τα 40. Και με το παιχνίδι που έκανε 35 σίγουρα, σου λέμε τη Real, βρίσκεις δουλίτσα. Είναι money in the bank ο τύπος. Ακριβώς. 7 στα 12 τρίποντα. Ακριβώς.
Και η Μπασκόνια άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, κυρίως γιατί ο Χάουαρτ βάζει σούτ όπως αυτό. Σε στυλ NBA. Από τον έβαλε στην εξίσωση ο Baldwin για καλύτερο επιθετικό παίχτη το Μαρκ. Όπως και τον Κίναν Evans έβαλε. Ναι. Παίχτες δηλαδή που έχουν εμπειρία Ευρωλίγκας. Και φυσικά τον Mike James. Εδώ πολύ ωραίο κόψιμο από τον Μονέκη, ο οποίος μείωσε κι άλλο τη διαφορά. Άρχισε να πατάει καλύτερα η Μπασκόνια στο παρκέ σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Ο Χάουαρντ εδώ προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μονέ και έκλεψε όμως ο Χεζόνια και προσέφερε εντυπωσιακή φάση για κάρφωμα του Γιαμπουσέλε. Πήρε ανάσα με το κάρφωμα αυτό η Ρεάλ, αλλά η Μπασκόνια ήταν σταθερά κοντά στο σκορ και άρχισε να βρίσκει λύσεις. Εδώ το τρίποδο του Κοστέλο βάζει μπροστά την ομάδα του σε κρίσιμο σημείο στην τρίτη περίοδο και από εκείνο το σημείο οι Βάσκοι συνέχισαν να είναι άκρος αποτελεσματικοί στην επίθεση. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ με τον Ρογκαβόπουλο να σκοράρει. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος για ακόμα ένα παιχνίδι είχε συμμετοχή. Μέτρησε 5 πόντους, είχε 3 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο στα περίπου 12 λεπτά που αγωνίστηκε. Κάθε άλλο παρά θετικός ήταν αρκετά ουσιαστικός στο διάστημα που έπαιξε. Ο Μούσα προσπάθησε να μειώσει για την ομάδα του στο τέλος, αλλά η Μπασκόνια κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια της για καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις 7-10. 91-95 η νίκη για την ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς. Ήταν η 7η ήττα για τη Ρεάλ στην Ευρώπη. Τελευταία αγωνιστική παίζει με τη Βίρτους στην Πολόνια. Είχε χάσει 10 από τη Βίρτους στη Βιτόρια. Ακριβώς. Άρα δεν έχει την ισοβαθμία με τη Βίρτους. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες σε δύο ομάδες. Μπασκόνια-Βίρτους στις 17 νίκες. Απλά η Βίρτους έχει το πλεονέκτημα. Μάλιστα. Άρα το τελευταίο μάτς θα κρίνει την κατάταξη στην Πολόνια. Σαφώς. Βίρτους-Μπασκόνια. Είναι η τελευταία αγωνιστική, είναι αυτό που το... Η Μακάμπι είναι σίγουρη 7η. Και αντιπροσωπεύει το μότο της EuroLeague στο 100% Every Game Matters. Σωστό. Το οποίο θα το ζήσουμε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική της regular season. Και πάμε, Μιλάνο. Και πάμε στο Μιλάνο. Ιταλικό ντέρμπι, ένας ακόμα εμφύλιος στην EuroLeague. Αρμάνι Μιλάνο εναντίον Βίρτους Μπολόνια. Όσο κερδίζει η Αρμάνι ελπίζει και παρά το άσχημο ξεκίνημα που έκανε σε σεζόν, τον Ντεμαράς την κρατάει ζωντανή στο κυνήγι της 10ης θέσης. Η Αρμάνι, η οποία ήταν κυρίαρχη από τα πρώτα λεπτά και κατάφερε να χτίσει, να πάρει μάλλον προβάδισμα με το τρίποδο του Μέλι, βρήκε αρκετές λύσεις από την περιφέρεια η ομάδα του Έτορε Μεσίνα σε ακόμα ένα παιχνίδι. Είχε 8 τρίποντα, μοίρασε καλά την μπάλα και βρήκε λύσεις με τον Μίροτιτς να είναι ουσιαστικός για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Ισπανός ή Μαυροβούνιος φόρβορντ, πώς προτιμάς να το λέμε. Έλαντε, Μαυροβούνιο. Ο Μαυροβούνιος φόρβορντ ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Σε μια αναμέτρηση που και ο Πόηθρες. Αργά το θυμήθηκε να παίξει όμως και να ξυπνήσει. Βέβαια ήταν και αρκετό καιρό τραυματίας. Και τραυματισμό που τον κράτησε πίσω. Η Βίρτους απ' την άλλη προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι και να μείνει κοντά στο σκορ με το Σενγγέλια, αλλά η Αρμάνι είχε τον έλεγχο και παρά την προσπάθεια εδώ, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμπάς, ο οποίος σκόραρε για το 22-18. Τελευταία αγωνιστική παίζει με Μακάμπι στο Βελιγράδι η Αρμάνι. Που δεν έχει τον πρώτο λόγο, είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή της. Mm-hmm. Αλλά με την εικόνα που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια είναι αρκετά απρόβλεπτη. 15 νίκες η Αρμάνι, 15 η Παρτίζαν και ακριβώς από πάνω 10 η Εφές Ανατολού πλέον με 16. Ακριβώς. Αλλά η Εφές Ανατολού νομίζω έχει ότι... το παιχνίδι με τον Ερυθρό, ο οποίος είναι αδιάφορος και έχει και τον πρώτο λόγο. Οπότε λογικά το κερδίζει και πάει 17. Ναι. Άρα η Εφές Ανατολού είναι σίγουρα δεκάδα. Είναι στο χέρι της. Είναι αυτή η οποία κινεί τα νήματα. Να κάνει κανένα comeback σαν τον Άταμα, ναι. Γιατί που όχι. Είχε βγει, ξέρω εγώ, 8 και... Μα ο πυρήνας των παιχτών είναι ίδιος από την εποχή. Σωστό. Με εξαίρεση το Μίσης δηλαδή. Θα παίξει 9-10, την καθαρίζει σαν αυγουλάκι τη Βίρτους. Με την εικόνα που έχει η Βίρτους στο διάστημα. Μάλλον, την Μπασκόνια μάλλον πάει εκεί, 9-10. Θα είναι πάρα πολύ... Αυτό θα είναι ανοιχτό, αλλά με τη Βίρτους θα έχει τον πρώτο λόγο η ΕΦΕΣ. Ωραία τι έχει να γίνει. Θα είναι φωτιά το play-in. Ωραίο το play-in. Ωραίο ακόμα το play-in. Πιο ενδιαφέρον. Γίναμε NBA. Ό,τι καλύτερο. Και η Αρμάνι συνέχισε το βιολί της στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε την ένταση, προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα εδώ με το μύρο της. Ο Αμπάς για ακόμα μια φάση έκλεψε και έδωσε καλάθι στον Σενγγέλη, ο οποίος σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Αλλά οι δικές του προσπάθειες δεν ήταν αρκετές, γιατί η διαφορά ήταν μεγάλη. Ο Μέλι βρήκε αφύλακτη διάβαση στο καλάθι της Βίρτους και σκόραρε. Σταθερά η διαφορά ανέβαινε για την ομάδα του Μεσίνα με τον Σίλτς να δίνει έτοιμο καλάθι εδώ στον Νέιπιερ από τις 45 μοίρες
σκόραρε ο Σαμπάς Νέιπερ και ανέβασε τη διαφορά. Βλέπουμε ότι είναι πάνω τους 20 πόντους σε αυτό το διάστημα του αγώνα. Παράσταση νίκης. Εμφατικό κάρφωμα εδώ από τον Χολ, Ντέβον Χολ, ο οποίος ανέβασε τη διαφορά. Όσο και αν προσπαθούσε η Virtus με το τρίποντο εδώ από τον Μπελινέλη, η διαφορά ήταν μεγάλη και δεν μπορούσε να επανέλθει στο παιχνίδι. Με την Αρμάνι να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση. Πολύ ωραία συνεργασία του Χολ με τον Πόηθρες, κάρφωμα και φάουλ σε αυτή τη φάση. Σταθερά ψηλά η διαφορά και ο Μίροτιτς εδώ ταλαιπωρεί την άμυνα της Virtus και μπροστά στο Σεγγέλια σκοράρει. Αυτό είναι καλάθι Μίροτιτς. Ακριβώς και η άνετη νίκη για την Αρμάνι. Οι δύο Ιταλοί προπονητές. Οι δύο Ιταλοί, ο Μεσίνα κέρδισε τον Μπάνκι. Πήρε μια άτυπη εκδίκηση για τις προηγούμενες ήττες στα προηγούμενα παιχνίδια της σεζόν. Νίκη για την Αρμάνι με 90-75 και αγωνία μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική της regular season. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, Πέδες μένει έξω η Παρτίζαν του Ζότς. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μένει δέκατη. Και προκρίνεται ως δέκατη λογικά η ΕΦΕΣ Ανατολού. Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, η ΕΦΕΣ είναι στην έδρα της το φαβορί. Στο τελευταίο μάτς. Μάλιστα. Χριστίνα. Εγώ, τι, ναι. Να αποχαιρετήσουμε. Με τέτοια νυχάρα σήμερα να μην αποχαιρετήσει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γιατί νομίζω ότι η πιο σημαντική εβδομάδα είναι η επόμενη μέχρι την επόμενη. Μέχρι την επόμενη. Έτσι το πάμε σε αυτή, play, ναι, σε αυτή την διοργάνωση. Final Four. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρήστο Τσάλτα για όλη την εδώ ενημέρωση για τα υπόλοιπα παιχνίδια, για την εικόνα που είδαμε. Εννοείται ότι εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το ρεπορτάζ της EuroLeague και όλα τα αποκλειστικά στιγμιότυπα, εννοείται της EuroLeague, αλλά και πάρα πολύ ρεπορτάζ στο sportal.gr. Πάντα μαζί μας η Big Win μέχρι το τέλος της διαδρομής, που είναι επίσημος χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague. Την Πέμπτη Παναθηναϊκός Άλμπα, την Παρασκευή Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, προσκλήσεις και τα λοιπά, διαγωνισμοί χαμούλης. Και εμείς θα είμαστε εδώ μαζί με εσάς που σας θέλουμε παρέα για να ολοκληρώσουμε μαζί την regular season. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέρωμα. Παιχνίδι. Παίζει παντού και πάντα. Παίζει να είναι αυτό που σου δίνει φωνή. Παίζει και να σου την παίρνει. Παίζει να σε κάνει μοναδικό. Ή ένα με όλους. Παίζει στο απόλυτο γήπεδο. Ή παίζει στο απόλυτο τίποτα. Παίζει να σημαίνει τόσα πολλά και μας χωράει όλους. Και όταν παίζει στην Big Win με κορυφαίο app, ενισχυμένες αποδόσεις και τριπλή προσφορά γνωριμίας, παίζει πάντα σε άλλο επίπεδο. Big Win. Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο. To game speed. So that means the young 17-year-old Ivan Karchenkov is on the bench hoping to see some action. A real physical beast gets open here as well in front of Bonga. Bonga did get over there, but out comes a perfect delivery from Mitolu. Still waiting for the introduction of Sloukas. And it does set the pace. Ibaka is going to look for another one and get another one as well. Big Serge Ibaka. Back-to-back triples. Bonga finds Edwards. Edwards with the attack to the rim. Gets past Azor. Then it's kicked around. Giffey will have another go. And this time, it goes. Create that opening. Now Francisco. The feed inside, and now swatted down by Kostas Antetokounmpo. Francisco with that feed, and Brankovic being physical and powerful just gets completely taken out of it by Kostas Antetokounmpo. While Abab sticking with him, so it'll go back to Hernan Gomez, who's taken on a really long triple and just strings it beautifully. Barker again, no thoughts of taking the three there, but while Abab will instead find Francisco, who will just drift in, take the deep jumper, and restore the Bayern Munich lead. Sylvain Francisco taking what's there. Vildosa. Oh, Hernan Gomez has gone away from Isaac Bonga beautifully there. Bonga made him think otherwise.
There's another one of those attacks from Vildoza. Beautifully done. Ibaka was there as well, but just floated it over the would-be block attempt. Ooh, turnover time. Lasor picks it off. And we'll take it off Ibaka and bank it in and draw the foul. Draws the foul as well. Hangs that one up there. What a pass. Lucic following through on the alley-oop. A few moments ago that might have just irked Bolmaro. That was an absolutely perfect pass from Bolmaro. Very quietly taking care of business there. Lovely feed from Nunn. Lasor banks it in. You think they've done the hard work and they've levelled it up. Panathinaikos comes straight back down the other end. Nunn, the provider this time. Assist number three, Lasor. Lasor's on him. Ibaka will have to kick it out to Bolmaro. Bolmaro can't get the shot. Grant's there, now he'll take it on. Oh, oh my goodness. Bolmaro's going again. Lasor doesn't let him take the shot. Instead, he'll find Ibaka, who will find Bonga, who will send out to Weiler-Babb, who will look for a fifth and knock it down. Slukas. Still so much time to go here, Slukas. I mean, it's the ones you don't hear that you know are beauties. Kostas Slukas. Edwards threads it out there. Lucic all on his own. Had to go. Does go. Now Bayern looking for another response. Edwards coughs it up. Here's the breakaway. Here's Lasor with a one-handed throwdown. And Panathinaikos gets some breathing room at last. Edwards coughs it up. Slukas with the quick reaction and the vision. And Matthias Lasor twisting the knife. This might be the backbreaker for Bayern. With the miss. Weiler-Babb collects. Fancy Slukas there. Lucic will take it on. Ah, oh, they're coming back again. Slukas drills it over. Nunn tacks another 2 points on. 17 points for Nunn, and this is the moment that secures Panathinaikos a big, hard-fought victory on the road, unless there's something extraordinary still to come in this one. But the night, nevertheless, belongs to Panathinaikos. Yeah, and just look at what it means to Ergin Ataman. Devotion.